Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά δίνοντάς σας την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολη σε 95.5 στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Φίλοι, ειδικότερα οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να πω ότι χωρικός μας είναι η σκιά της Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου υπάρχει μια απίστευτη μοναδική πασχαλινή προσφορά. Είτε θέλετε να αποκτήσετε Σκόντα, είτε Kia, είτε Hyundai, οποιοδήποτε μοντέλο, θα έχετε 500 ευρώ κάτω από την καλύτερη προσφορά την οποία έχετε για να αγοράσετε όποιο μοντέλο και αν θέλετε να διαλέξετε. 500 ευρώ από την καλύτερη προσφορά που θα βρείτε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μόνο εκεί, μόνο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Και περισσότερα θα μάθετε τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Προλάβετε. Έχουμε διαγωνισμό για το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να συνοδευτεί με τη στέψη του πρωταθλητή Ελλάδος, και αυτό είναι το πιο πιθανό, αφού ο ΠΑΟΚ θέλει απλά να κερδίσει τον Λεβαδιακό, κάτι που φαντάζει πολύ εφικτό. Το κάνει και κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος, αρκεί να μην γίνουν άλλα πράγματα. Πάντως για το εισιτήριο το οποίο θα κληρώσουμε σήμερα γράφεται Α3, αφήνεται κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το αποστέλλετε στο 54-344. Ένας τυχερός φίλος λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή θα κερδίσει το μαγικό χαρτάκι για να κερδίσει το εισιτήριο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Λεβαδιακό για το παιχνίδι της Κυριακής. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας διαγωνισμό
όπου τρέχει τον σούπερ διαγωνισμό για τα ψώνια της χρονιάς, αφού μπορείτε να μπείτε στο metrosport.gr, να βρείτε το σχετικό μπανεράκι το οποίο υπάρχει για το διαγωνισμό, να συμπληρώσετε τα δικά σας στοιχεία και να είστε ένας από τους δύο, όχι από αυτούς, ένας από τους δύο, οι οποίοι θα κερδίζουν τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις γίνονται καθημερινά από τις 9:20 το πρωί μέχρι τις 8:20 το βράδυ, με το που θα ακούσετε το όνομά σας. Έχετε 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με το 2310-4390, να βγείτε στον αέρα και αυτομάτως να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας για τα ψώνια της χρονιάς. Τα ψώνια της χρονιάς που είναι προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα, με το σλόγγαν ακόμα πιο φθηνά, με 4 καταστήματα, Ιατρού Γογούσου 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου, Αναξιμένους 26 και Δωρηλαίου κάτω Τούμπα, Εθνικής Αντιστάσεως 16 στην Καλαμαριά. Τι κάνεις Κωστή? Περιμένω να έρθει η άνοιξη. Άνοιξη έχουμε. Ναι. Όχι, άνοιξη δεν έχουμε. Μετά τις 21, ναι, σωστό. Όχι, δεν είναι, όχι μετά τις 21. Άνοιξη έχουμε όταν με πιάσει η αλλεργία με τη γύρη. Μόνο τότε έχει άνοιξη. Και τελειώνει η άνοιξη όταν τελειώνει η αλλεργία με τη γύρη. Ναι. Έχω ένα μήνα αλλεργία. Ψούζουν μπάτια, τρέχουν μύτες. Τρέχουν μύτες, κάνουν. Ναι. Είσαι αλλεργικός στη γύρη. Είμαι αλλεργικός στη γύρη των λουλουδιών, α πούμε. Άρα η άνοιξη είναι μια εποχή που δεν γουστάρω, όπως και το καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω. Γουστάρω το φθινόπωρο και το χειμώνα. Και σε άλλα πράγματα είσαι αλλεργικός. Σε ποια? Για βάλε να παίξει. Έχουμε Champions League σήμερα. Αυτό είναι ευχάριστο πολύ. Θα δούμε ποδόσφαιρο. Για πες το πρόγραμμα λίγο. Τους επαναληπτικούς των αγώνων. Ναι, τι έχουμε σήμερα, δύο μάτς. Λοιπόν, δύο μάτς τα οποία. Ποια είναι τα μάτς? Το ένα πιστεύω θα κερδίσει την μεγάλη. Ποιο είναι αυτό? Τηλεθέαση, αυτό ανάμεσα στη Γιουβέντους και τον Άγιαξ. Το άλλο ποιο είναι? Μπαρσελόνα μάτς στα United. Πιο καλό την Μπαρσελόνα με την United. Όχι. Τι... Και τα δύο ξέρουμε από εκεί θα περάσουν. Νομίζω. Ξέρουμε. Ναι. Δεν νομίζω. Θα περάσει η Γιουβέντους και η Μπαρσελόνα. Ποντάρει τα δίθετα, παρακαλώ. Γιατί να ποντάρει τα δίθετα? Με σένα, ρε φίλε. Βέβαια, με αυτή τη Manchester United χαίρεσαι να τη βλέπεις. Άλλο. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Περπατώντας πήγε η Μπαρσελόνα, τζόκινγκ έκανε. Βρε, τι δίκιο έχω. Ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ είναι, τρίπια. Τρίπια βάρκα. Καλά. Τι καλά. Καλά. Καλά τα αυτή. 3-1 σκόρ σου δίνω το ένα και 2-0 σου δίνω σκόρ το άλλο. Δηλαδή 3-1 η Γιουβέντους και 2-0 σου δίνω. Δεν εκνευρίζει όταν συμφωνεί μαζί μου αυτό το παιδί. Είδε το χρυσό. Γκολ, γκολ και over βλέπω τη Γιουβέντους. Φρέασε τι βλέπεις, μπάλα βλέπεις. Φυσικά και βλέπω. Ποιο θα δεις από τα δύο? Και 2-3 γκολ του Μπαρσελόνα. Ποιο πιστεύεις ότι θα έχει περισσότερο θέαμα από αυτά τα δύο? Το Γιουβέντους Άγιαξ. Το Γιουβέντους Άγιαξ. Σύμφωνο και σε αυτό. Βλέπω να βάζει πρώτο γκολ ο Άγιαξ και να γίνει το κακό χαμό. Να βάλει γκολ ο Άγιαξ. Ναι. Όσα γκολ και να βάλει ο Άγιαξ. Είναι ομάδα με άγνοια κινδύνου, είναι καλή ομάδα, έχουν ταλέντο. Μετά από καιρό. Εντάξει, λείπει ο Κελίνη, να πούμε. Έχουν βρει χημεία μεταξύ του. Άστα ρε τι χημίε και τα μαθηματικά, άσε τι χημεία βρήκαν. Εντάξει. Ωραίοι παιχταράδες είναι. Εντάξει, από τη μέση και μπροστά. Πίσω όμως είναι τρίπια βάρκα. Δηλαδή δύο γκολ τα τρώνε. Από εκεί και πέρα θα βάλουν μπορεί τρία. Να βάλουν τέσσερα όμως. Τι θα βάλουν, λέει. Μπορεί να σιγά, εντάξει, εντάξει. Έχουν... Δεν τρελαίνουμε με τον Άγιαξ. Δεν τρελαίνουμε με τον Άγιαξ. Ποιοτικά. Όχι, 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 όχι. Σαν φιλοσοφία πάνω στο ποδόσφαιρο. Εμένα μου αρέσει αυτό. Εντάξει, εσένα σε αρέσει γιατί είσαι ο Ηρακλής. Και έρχομαι και ρωτάω τώρα του. Παρεπιπτόντως εγώ. Παρεπιπτόντως. Εγώ οικονόμησα από τον Άγιαξ. Γιατί? Άκουσε τι είπα εγώ. Όχι. Γιατί βλέπω ότι έχω τη δυνατότητα να παίξω live. Το ξέρω. Αυτό το live, όσους βλέπουμε το παιχνίδι και μπορεί να έχουμε μια αίσθηση καλή ή κακή, στο 50, στο 48 λεπτό, δεν το βλέπω το μάτι στη Μαρμίτα. Παίρνω το κοντό τηλέφωνο και του λέω. Με αυτό το pressing που έχει κάνει η Γιουβέντους αδικαιολόγητα τόσο πολύ στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει μπάλα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι άμπαλος, θα λέγαμε. Σ' αρέσει. Εσύ οικονόμησες. Χαρ. Λέγε. Εγώ δεν αμφιβάλλω το παίξεις live. Συνέχισε όμως. Ναι. Γιατί όταν βλέπω το ανελαίητο pressing της Γιουβέντους απέναντι σε 20χρονους και καλούς χειριστές της μπάλας, εντάξει, και δεν έρχεται το αποτέλεσμα 2-0, ας πούμε. Έρχεται ένα, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο ρε κόκκινε να μάθεις μπάλα λίγο και εσύ και να παίζεις live, να οικονομήσεις. Να πάρεις αυτά τα παπούτσια όταν τελειώσουν να πάρεις κι άλλα με 200 ευρώ να πούμε πήρες. Λοιπόν, πιάσεις και κανένα πνευμόνι, τι να πω, καρμπυρατέρα από...
από σκόντα φάμπια. Άκου, πνευμόνια. Τελείωσε τις δικαιολογίες, πες. Ποιες δικαιολογίες? Η πολιτική οχριούν μπροστά σου. Ποιοι πολιτικοί, ρε. Ροναπτόπουλος βλέπει μπαλά. Δεν αμφιβάλλω. Όταν τρώει ο Άγιαξ 6 γκολ. Άκου. Όταν τρώει 5 και 6 γκολ σε μάτς που έχει να κάνουν με το Ολλανδικό πρωτάθλημα, είναι φυσιολογικό να φάει γκολ από τη Γιουβέντους. Πρόσεξε με. Πρόσεξε με. Πού να σε. Εγώ σε πειράζω για αυτά που έλεγες πριν. Βράσε τι έλεγα πριν. Φυσικά καλά ξέρω ότι διαβάζεις μπάλα, ότι διαβάζεις έναν αγώνα, το βλέπεις. Ρε παιδάκι μου, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Το πρώτο μάτς το είδα. Το άλλο είδα. Όχι, το πρώτο μάτς δεν το είδα. Το άλλο είδα. Και σου είπα, το είδα σε επανάληψη. Σου είπα. Και λοιπόν, πρέπει να είμαι ή πολύ θρασής ή να ξέρω μπάλα. Εντάξει, διάλεξε τι από τα δύο. Και λέω, έχει άγνοια κινδύνου Άγιαξ. Και σου λέω από χτες. Δεν φυσικά έπαιξε ο Άγιαξ άσχημα την άμυνά του. Αν εξαιρέσει ότι έφαγε ένα γκολ. Ρε απίθανε. Ναι, άλλη μια φορά σε ζώνη. Εντάξει, δεν έχω και μεγάλη. Έγινε λίγο μπέρδεμα εκεί. Εντάξει, κάτι screen, για κάτι τέτοιο. Το screen το οποίο δεν ήταν φάουλ. Ο πολύ ωραίος ο διαιτητής. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο διαιτητής. Ο Γάλλος. Πάρα πολύ καλό. Πού την πάτησε η Γιουβέντους, θα πούμε τον κόσμο. Η Γιουβέντους φούλαρε. Πού την πάτησε η Γιουβέντους. Φούλαρε από την αρχή. Ναι. Με ποιο στόχο και σκοπό. Να πετύχει το δεύτερο γκολ και να τελειώσει. Έκανε ένα εκρηκτικό 30 λεπτό εξοντωτικό. Ήθελε να βάλει δύο γκολ και να τελειώνει. Έβαλε ένα. Παραδόξως έφαγε ένα γκολ το οποίο. Εντάξει, είναι λάθος της άμυνας, δεν τραβήχθηκε ο άλλος. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Και μπήκε με ένα-ένα με εξόντωση της πίεσης στα καφ τα νεαρά του Άγιαξ. Μόλις μπαίνει το δεύτερο ημίχρονο και είναι περπατιστή η χαφ της Γιουβέντους. Στο 60 φάνηκε ότι θα βάλει γκολ. Στο 48 λεπτό. Παίρνω το βρωμιάρι το κοντό τηλέφωνο. Άκου να δεις τώρα. Θα σου πω γιατί, τι με έκανε. Του λέω, θέλω επόμενο γκολ Άγιαξ και πρόκριση Άγιαξ. Και τι μου λέει. Μου βρίσκει δικαιολογία γιατί φοβάται ότι θα του φάω το 50 ευρώ. Λέω, βάλε 50 ευρώ. Ασούμε, λέει, είναι να μου με χαμηλή απόδοση 2 και 3 μονάδες. Ρε, βάλε, του λέω. Α, σε να πάει στην ευχή, λέει, ξέρω εγώ. Ήξερα ότι θα με πάρει τηλέφωνο να μου πει αυτό το πράγμα. Και δεν το βάζει. Τι φοβήθηκε ότι θα του φάω το 50 ευρώ. Τόσο φτηνό είναι αυτό ο άνθρωπο, να πούμε. Ρε, παλιό. Τα γάρι του λέω, βάλε 50 ευρώ. Άλλε δεν αξίζει τον κόπο. Του λέει, είδε ότι πάντως, εδώ, γιατί είναι κουμπαρτζής μεγάλος κι αυτός, πέρα από την πλάκα που του κάνω τώρα, είναι το εξής. Ότι αυτό που είδα εγώ, ο Μπουκ το είδε και αυτός. Είδε στο 48 ο Μπουκ ότι το δεύτερο γκολ του Άγιαξ και η πρόκριση του Άγιαξ δεν το έδωσε σε μεγάλες αποδόσεις. Επόμενο γκολ Άγιαξ έδινε 3 φράγκα. Ψέματα λες. Έτσι είπε, αυτός. Το πόνταρα εγώ στο νοπάπ. Παμπαρκάτο. Ποιο νοπάπ. Πόσο έδινε? 4. Πάμε παρακάτω. 3 μου είπε, τέλος πάντων. 4, και 2,20 μου είπε για, το, για την πρόκριση του. Εκτός αν δεν ήθελα να βάλει 50. Και το διπλό πλήρωνε 6. Ποιο διπλό? Το πρόκριση του λέω. Πρόκριση. Το να κερδίσει ο Άγιαξ. Πρόκριση, όχι και να κερδίσει. Το να κερδίσει πλήρωνε 6. Πρόκριση του είπα. Εγώ όχι νίκη. Εγώ έπαιξα διπλό. Ρε αγόρι μου, πρόκριση του είπα του ανθρώπου. Λοιπόν. Δεν του είπα διπλό. Του λέω επόμενο γκολ και πρόκριση. Λοιπόν. Αυτό του είπα. Ναι. Εγώ δεν αμφισβητώ καθόλου το ότι βλέπεις ποδόσφαιρο και ότι νιώθεις. Άσε τι νιώθω εγώ. Έχει ο Αλέγκρι ευθύνη για την αντιμετώπιση, τη στρατηγική απέναντι. Δηλαδή, αν είσαι ο παδός της Γιουβέντους, που είναι πολύ παοξίδες, ο παδί της Γιουβέντους. Θα το δεχόμουν αυτό που λες, αν έβλεπες και το πρώτο παιχνίδι. Ρε, πρέπει να δεις. Μου. Γιατί. Φυσικά. Ρωτάω. Και. Φυσικά. Ρωτάω. Φυσικά και. Ρωτάω. Φυσικά. Ρωτάω. Τεράστια ευθύνη. Ρωτάω. Αν έχει ευθύνη η Γιουβέντους για την ήττα. Έχει. Θα σου πω. Όταν έχει έξω το Μάτζουκιτς που είναι ένα βαρύ φόρ και παίζει ο Πέλκας της Γιουβέντους ότι μπαλάει εκεί, σέντερ φόρ. Ο Πέλκας της Γιουβέντους, ο οποίος είναι γρήγορος αλλά δεν έχει όγκο, θέλει χώρο για να φύγει. Ο Ρονάλντο και ο Μπρέτζατσεκ, δεξιά, τρεις γρήγοροι δηλαδή. Υπάρχει λόγος εγώ με το σκόρ υπέρ μου να πάω σε εξόντωση 30 λεπτών. Συμφωνώ. Να χάσω βιολογική κουβέντα. Συμφωνώ. Συμφωνείς. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Άρα η Γιουβέντους είδε λάθος το παιχνίδι. Θα ήμουν βρωμιάρης. Τι θα ήσουν βρωμιάρης? Αν θα ασχολούμουν, ναι, με το αν νιώθεις και αν παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Θα ήμουν βρωμιάρης. Άλλο θέλω να αναδείξω. Τι θες να αναδείξεις? Λοιπόν, εγώ ρωτάω σήμερα. Ναι. Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Δέχεστε ο Κωστής να φορέσει φανέλα του ΠΑΟΚ και να έρθει σε Τούμπα την Κυριακή? Τι, γιατί θα γίνει? Αναδεικνύω τη μαυροκαλτσίδα και. Τι μπορεί να πάθει δηλαδή, τι να γίνει? Να χάσει ο ΠΑΟΚ. Και αν χάσει, τι έγινε? Να πα και στο επόμενο και να ξαναχάσει. Ο ΠΑΟΚ έχασε, αν ξέρεις, το 76. Εγώ προκαλώ τον κόσμο. Δέχεστε ο Κωστής. Χάσε το λεπτό. Να φορέσει φανέλα του ΠΑΟΚ και να έρθει στο γήπεδο. Λοιπόν, επειδή έστειλα στον Γερμανίδη μία στο Facebook, τον Παναγιώτη, γιατί έβαλε μία ανάρτηση εκεί ότι μην γίνει όπως πάθαμε εμείς το 1-2, εγώ του απαντάω, σπάσατε τον ΟΠΑΠ.
και με κάνει like, δηλαδή χέρι απάνω. Τι σημαίνει το χέρι απάνω? Ότι συμφωνεί μαζί σου. Ότι δώσαν το μάτι για να παίξει, για να σπάσουν τον ΟΠΑΠ. Ότι λες αλήθεια. Αυτό έγινε δηλαδή. Και τους κυνηγούσαν να τους σκοτώσει ο Νικόλας με το μανάβι που ήταν στα νιάτα τους. Αυτό έγινε. Δηλαδή θα κάτσει ο ΠΑΟΚ να χάσει από το Λεβαδιακό να σπάσει τι? Δεν έχει ο ΠΑΟΚ τώρα. Έχει ανάγκη από λεφτά ο ΠΑΟΚ να κάνει την αχάση αγωνιστικά. Άλλο να τους πεις, δέχεστε να έρθεις στην Αθήνα να δει τον τελικό. Αυτό να τους ρωτήσεις. Το τελικό θεωρώ ότι. Το μυστικό ποιο είναι για το γούρι. Το γούρι ποιο είναι. Μπορώ να βάλω το ερώτημα. Ναι, ναι, βάλτε. Εσύ έκανες την κέρα. Το γούρι για τον τελικό. Εγώ λέω, δέχεστε ο. Άντε πάλι. Το γούρι ρε για τον τελικό ποιο είναι, ξέρεις. Δύο φορές πήγα στον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το πήρε το κύπελο ΠΑΟΚ. Ναι. Πήγα με τον Μπόκο Λόκο. Ναι. Λέω Μπόκο Λόκο, ο γιος μου θα κάνει εγχείρηση, λέει το τσουτσούνι του. Σάββατο παίζει. Και ξανά κάνει εκεί. Περίμενε, βρε. Εντάξει, βρε, περίμενε. Σε Αλμπάνιδες γιατρούς έπεσε για αυτό το παιδί. Στο Αχέπα θα κάνει. Τι περιμένεις? Άμα κάνεις το διαβαλκανικό, το τσουτσούνι του θα γίνει σαν τον Κουσγούνι. Εκεί στο Αχέπα του το κάναν τρεις φορές εγχείρηση. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Το θέμα μου είναι ότι το τελικό είναι το Σάββατο. Εγώ ούτως ή άλλως θα πάω και για το ΑΡΤ. Και ότι δύο φορές που πήρα πάω το κύπελο. Ακού να δεις. Χτύπησε. Μην καπνίζεις άλλο. Το πνευμόνι σου δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το πνευμόνι. Τον κόψει ένα μήνα. Ναι, ναι, αλλά ατμίζεις όμως. Τυφώνας χτύπησε το ΆΚΑ. Δεν αφήνεις να ολοκληρώσει. Ανεμοστρόφι. Δεν αφήνεις να ολοκληρώσει. Δεν αφήνεις να ολοκληρώσει. Ο Πόκο Λόγο, λόγω του παιδιού, λέει: εγώ θέλω αεροπλάνο για να πάω και να έρθω. Ναι. Αν ο Ανδρώνης του καλύψει τα έξοδα, θα είμαστε τρεις φορές σε τελικό εγώ με τον Πόκο Λόγο. Ναι. Αν πει ο Ανδρώνης κάτσε στο παιδί σου νοσηλεία, δεν έρχεται ο Μπόκο Λόκο. Αυτό είναι να πεις. Να του δώσει ο Ανδρώνης λεφτά για το αεροπλάνο, τον Μπόκο Λόκο, ή να μην του δώσει. Και να πάω μόνος μου στο τελικό. Αυτό είναι τώρα. Τη Λεβαδιά δεν τρέχει και τίποτα. Το κύπελο είναι το θέμα. Άλλο ερώτημα αυτό, να κάνεις. Αυτό που σου λέω δεν έχει γοητεία δηλαδή. Η γοητεία έχει, αλλά το άλλο είναι πιο. Είναι πιο ροκ να πούμε το άλλο. Το άλλο για μετά. Δηλαδή υπάρχει παοξής που να δώσει τα λεφτά να πάει αυθημερών ο Μπόκο Λόκο. Ρε τα δίνει. Ωραία, ή αφήνει να πάω μόνος μου. Βρήκε τρόπο να βγάλει λεφτά πάλι. Ναι, τον ακόμα βρήκε τρόπο να βγάλει λεφτά. Είδες. Θα τον πάρουν 10, θα πει δεν έδωσε κανείς. Θα τα πάρει και από τους 10. Είδες, λοιπόν. Θα βγάλει και κέρδος. Θέλουν να πάει ο Μπόκο Λόκο στο τελικό. Γιατί ο Μπόκο Λόκο αν δεν πάει, για μένα το γούρι μου είναι ο Μπόκο Λόκο. Πόρτο Λίβερπουλ τι βλέπει σήμερα? Έχει περίπτωση η Λίβερπουλ να αποκλειστεί? Πόρτο Λίβερπουλ βλέπω ακόμα και διπλό. Το παίξαμε διπλό. Κινδυνεύει. Το παίξες διπλό. Δες τι έχω δώσει. Από δεν ξέρω, δεν βλέπω τι. Μέχρι τώρα 2-2. Και το άλλο ποιο είναι? Και το άλλο είναι Manchester City Tottenham. Manchester City Tottenham. Εδώ βλέπω παράταση. Παράταση? Ναι. Δηλαδή βλέπεις νίκη της Manchester City με ένα 0. Ναι, βλέπω να γίνεται παράταση. Πού να χαλάσει ρε παιδιά αυτό το χειδίο, πες το μου. Ποιος? Πώς να χαλάσει αυτό το χειδίο, πες το μου. Κοίταξε, επειδή εγώ με τον Καμόρα όταν πήγα κάτω στη Λάρισα, πήγαμε με ένα πόλο και οδηγούσε ο Καμόρα. Ξέρεις πόσες ώρες φτάσαμε? 4,5 ώρες. Καλά, δεν με 90, με 90 χιλιόμετρα την με ώρα. Το Χαρβατζούλη. Ο Χαρβατζούλης μένει στη Λάρισα, εκεί στο Ιασό εγχειρίζει. Α. Μαζί με τους γιους του. Μόνιμα εκεί. Λοιπόν, άσε, ο Χαρβατζούλης μένει εκεί, Λάρισα μένει. 1,25 πλέον. Με 90 χιλιόμετρα την ώρα με πήγαινε ο άνθρωπος. Και του λέω, πας όπως η Σίτη με στην Τότεναμ. Αν πατήσεις τον Γκάζι το πόλο που έχει και τουρμπίνα, θα δεις άλλη Σίτη σήμερα, Χαϊβάνι. Λοιπόν. Εσύ την Σίτη την υποτιμάς. Λοιπόν, 1,25 δίνει η Manchester City. Ναι. Άκου να δεις τώρα. Και πάει 10 φράκα το. Λοιπόν, εγώ λέω παίξτε εκεί δύο. Σύντομα παίξτε εκεί δύο. Εγώ με τόσο θρασί, όσο θρασί ήμουν χθε. Θρασί. Βγήκαμε. Ο Κέιν παίζει. Όχι, ούτε πάει ο Αστράγαλος. Ούτε ο Ντελεάλη. Ούτε ο Ντελεάλη παίζει και το δίνει σε εκεί δύο. Εγώ φίλε, βγήκαμε τον Άγιαξ. Μάγκα. Βγήκε μάγκα. Ένα 30 ευνηγητή. Αλλά νομίζω ότι. Εγώ πήγα κόντρα στον Βαβορή. Ναι, καλά εξηγήθηκε. Και πάω ξανά κόντρα. Δεν περίμενα ότι ο Αλέγκρι. Αυτή η προπονητάρα θα πάει κόντρα στο όλοι ρεύμα. Έχουν και τις κακές βραδιές. Ναι, νομίζω ότι η στρατηγική του ήταν λαθεμένη. Δεν είδε και το... δεν το λέω εκ των υστέρων. Το είδα το μάτς. Πήρε ένα ρίσκο, Αλέγκρι. Φταίει για σένα δε το φταίει. Ότι δεν είδε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν φταίει, δε φταίει κανένα, δεν φταίει. Δεν φταίει τίποτα. Πήρε ένα ρίσκο, Αλέγκρι, μαζί με την ομάδα του να κάνει πρέσινγκ τον Άγιαξ, τους νεαρούς παίκτες του Άγιαξ για να κάνει το 2-0. Ποντάροντας. Εσύ λες παίξτε City 1-0 σήμερα. Ναι. Ποντάροντας ότι ο Άγιαξ αμυντικά τρώει 4 και 5 και 6 γκολ στην Ολλανδία και λέει: άμα τον πρεσάρω 30 λεπτά, δεν θα του βάλω εγώ 2 γκολ. Και έρχομαι μετά πίσω στο ενδεύτερο του γηπέδου και κάνω την άμυνά μου με πιο χαλαρούς ρυθμούς. Και φεύγω και στην κόντρα με τον Τιμπαλά, τον οποίο τον έχω ελείψει του μάτου. Έχω ενημέρωση για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, να πεις ό,τι θέλεις. Ο Σύλλογος Πολιτών Παπουτσιών από τον Μπαγκλαντές
σε ενημερώνουν για να μην στείλουν εξώδικο ότι αν ξαναμιλήσει για παπούτσια και δεν αναφέρει την εταιρεία μα, κόβουμε τη συνεργασία με τον Ραπτόπουλο μονομερό. Τέλειο. Μπαγκλαντές και σου έχω και πολιτικό ρεπορτάζ γιατί μίλησα με Αθήνα, με βρωμιάριδε εκεί για κάτω. Για αναδιάρθρωση. Ποια αναδιάρθρωση. Γιατί. Εδώ πάμε για κυβερνήσει οικουμενικέ. Έχουμε. ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Θα σε θάψουν τον καραμαλί, τον χοντρό. Το αρτάμαθε. Μου τα πάνε εμένα, ναι. Παλιά είναι πέρα. Και πάμε να μαλώνουμε εμεί για τα κόμματα. Πάμε σε διάφορα. Είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσαρη γωνία. Περαστικά Στέργιο για ταχεία ανάρρωση. Ποιο Στέργιος, τι έπαθε? Ένα διάστρεμα έπαθε. Διάστρεμα ολόκληρο που βάλει. Διάστρεμα. Αντί να το πει περαστικά, ολόκληρο. Άκου, δηλαδή. Διάστρεμα έπαθε, δεν έπαθε κάτι κακό. Διάστρεμα. Ναι, είναι μπελάς γι' αυτό. Εντάξει, θα προσέχει την υποτροπή. Είπα περαστικά Στέργιο. Δεν μπορεί να πει περαστικά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Πας και του κάνεις μάθημα τώρα. Άλλος έχει τον πόνο του. Περαστικά έχει τον ταλκά του. Ξέρεις το περαστικά Στέργιο τι είναι. Τι είναι. Τραπέζι την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Τότε πες το στο τηλέφωνο. Περαστικά Στέργιο. Όχι, του τάπα. Ναι. Και τέτοιο δεν είναι. Ναι, για το τραπέζωμα. Όχι. Όχι. Γιατί μπορεί να πηγαίνει ο άλλος να πιέζει. Να λέει κάνε μου να ξέρει ότι ο άνθρωπος έχει ένα θέμα. Δηλαδή τώρα που δεν. Να μην πάρει τον Κλειδαρά γιατί έχει διάστημα. Έξυπνος άνθρωπος. Να έχουν υπομονή. Μπράβο. Εσύ Γρηγόρη. Δηλαδή, όταν γεννήθηκε ο παπά σου, κερδούσε στο καφενείο. Αυτό το έλεγε ο Τάκης. Δεν κερδούσε, το μετάνιωσε. Αυτό το έλεγε ο Τάκης και μετάνιωσε. Μετάνιωσε. Εσένα ο παπά σου. Δεν πήγαινε καφενείο. Δεν πήγε καφενείο. Τι που είσαι στην εκκλησία. Μόνο εκκλησία. Επίτροπο. Κονόμαγε τίποτα. Επίτροπος. Όχι, τέλο πάντων. Δεν ήταν. Δεν κονόμαγε. Σκέψου λοιπόν. Κάτι άλλο. Τέλο πάντων. Ναι, λέω ρε παιδί μου, εσύ τώρα είσαι έξυπνο. Λε ότι ο πελάτη μα έχει διάστρεμα. Δηλαδή, άμα μείνει κανένα μέσα. Δεν είπα ότι είναι λεπρό. Ναι. Είπα ότι έχει διάστρεμα. Αυτό είναι τελείω. Τελείωσε. Δεν είναι λεπρός. Είσαι πανέξυπνος άνθρωπος. Άστο να πάει στην Τερχή. Ναι, ναι. Πήγες να τον κάνεις αυτό για το τραπέζι, αλλά τον έκανε ζημία. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τι να σε κάνω, ρε. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά, μου μιλάει. Άρα η διάστρεμα. Τι να σε κάνω, ρε. Μα τι να σε κάνω. Δεν μπορείς να το κάνει. Πώς δεν μπορείς. Με το πόδι θα το κάνει, με το χέρι θα το κάνει. Γιατί είναι το πρόβλημα. Εντάξει, ναι. Εσύ το κάνεις πρόβλημα. Ναι. Μόνο που το συζητάς. Ναι. Μόνο που το συζητάω, συζητιέται αυτό. Αλλά είναι καλή διαφήμιση. Όχι, αλλά δεν παίρνει χαμπάρι. Γιατί χαζομάρο. Δεν παίρνει χαμπάρι. Όχι, θα γίνει σεισμό 7 λίτρα, θα πέσει το σπίτι. Εσύ νομίζεις τώρα ότι. Και θα πει πέφτουν τα αυτοκινητάκια από το ράφι. Τώρα ναι. Νομίζεις μη. Ότι πουλά πνεύμα σε μένα. Ναι, ναι. Τι να σε πουλήσω πνεύμα. Ναι. Τελείωνε ναι, με το διάστρεμα του ανθρώπου. Δεν ξέρω εγώ αν πάω να του βάλω κρεμμύδια στο πόδι. Πάνε στον Αλέγκρι. Τώρα πάνε κάνουν μαθήματα. Πάρε και τίποτα κεφτατάκια από τον Μπαρμπανίκο. Και δείξτε το πώ να πέσει. Από μπάλο Μπαρμπανίκο σα έβγαλε τρίτου, θα πούμε. Ξανά τρίτη δεν βγήκατε καμιά φορά. Ξέρω. Άλλη μια φορά. Αυτό που έδωσε εντολή να τελειώσει την μπάλα στο Ζάιτ. Σε πείραξε ένα. Πολύ. Ναι. Δεν έφαγε επειδή ο Ζάιτ χάλασε το αυτό. Ναι, είχα 40 μέρε να πω. Τι να σε πω, στα χώρια μεγάλη. Έλα, τελείωνε. Λοιπόν, αν κλειδωθείτε μέσα στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδεργέ, ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ξεχάσετε τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, το χάστε. Οτιδήποτε. Ναι. 85-27-27. Πετκανίτσα. Πάτε και κάνα κρεμμύδι να βάλει το πόδι. Έτσι, μια τον συμπαραστέτε το φίλο μου. Πάνε κάτω. Βάλε την ασπρόμαδο και πήγαινε τούμπαρε ράπλε. Να του κάνει και δύο λεβαδιακό. Ναι. Εκεί ποιο το. Γραπτό ψυχάρα για παντό Ολυμπιακά. Ναι. Είναι που δεν πιστεύει κανεί ότι είσαι μαυρόκαλτσα. Αυτά είναι οι δαιμονίε που πιστεύει. Καλά. Κωστή μια ερώτηση. Ινσούα ή Σταφυλίδη για θέση. Ινσούα. Ινσούα. Ναι. Καλό είναι και ο Σταφυλίδη. Μ' αρέσει. Καλή ερώτηση. Αλλά ο Ινσούα είναι. Αν ο Θανάσης Παπαδόπουλος ρίξει τον Ηρακλή, θα μπει στην ίδια λίστα με τον Παθανασάκη ή θα έχει και του χρόνου την ομάδα. Γιατί το γράφει Θανάσης Παπαδόπουλος. Ραπτόπουλο την έκοψε την καριέρα του Κριστιανού. Αλλά λέει πρόωρα με τι προβλέψει. Δεν πειράζει, το ημίχρονο οικονόμησα εγώ. Λοιπόν, γιατί λέει. Ανέβαζε τα λεφτά, ναι. Ανέβαζε τα λεφτά ο κοντό. Όχι, α πούμε είναι χαμηλή απόδοση και τέτοια. Ναι. Γραπτό πλέον ο Ραπ έχει αλλεργία στη γύρη. Πες του να μην επισκεφθεί ποτέ τον πύργο της Πίζας. Έχει γύρι επίσης. Το ένα απλά γράφεται με έψιλο και το άλλο με ήττα. Εντάξει. Έξυπνο είναι. Ναι, ναι, ναι. Τρολιά είναι, ρε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι ο Γαβρόπουλος και ως δύο τελικούς που πηγή υποστήριζε την ΑΕΚ. Αν υποστήριζε τον ΠΑΟΚ, τότε θα είναι πρόβλημα. Ναι. Αλλά αυτό θα γίνει ποτέ γιατί είναι αντιπαοξής. Ναι. Για τη δίωξη ο Μαρινάκης θα πήρε τίποτα ή θα σας μαλώσει το φετικό σας. Τι έκανε ο Μαρινάκης, για πες, τι έμαθε, τι έβγαινε. Για τα στημένα παιχνίδια διώκεται. Για τα στημένα παιχνίδια διώκεται. Και όφη διώκεται, αλλά δεν τον είδα να πέφτει. Οριστικό λέει σε δίκη ο Μαρινάκης και άλλοι 27 για τα στημένα. Ναι. Okay. Και τι θα τους κάνουν. Πήγε κανένας φυλακή για τα στημένα. Κάνας χαραβιακός. Κανένας ξέρω εγώ Απόλλωνας ξέρω εγώ Παραλιμνίου. Κανένας ξέρω εγώ Μακεδονικός άμα κάνει κανένα στιμένο. Θα δούμε, θα δούμε. Τι να δεις ρε.
Ποιος? Αυτοί που σου είπαν το πολιτικό ρεπορτάζ θα μπορούν να σου πούν και τα παρελκόμενα αυτού. Παρελκόμενα? Ναι. Τι μου είπαν δηλαδή? Όλα αυτά έχουν άμεση συσχέτιση. Συσχέτιση έχουν? Ναι. Τι συσχέτιση έχουν? Έχουν. Ποιος ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας? Ρε, άκου τους λέω. Τι άκου τους λέω? Τον Κωστάκη τον Καραμαλή θα βάλουν πρόεδρος Δημοκρατίας. Τώρα το μάθες εσύ. Γιατί είπε για ο, ο Μεϊμαράκης μπράβο στο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που θέλει να πάρει ο Τσίπρας με τον Ζάεφ? Πώς τόλμησε ο Μεϊμαράκης και το είπε το μπράβο? Άρα δεν χλεβάζει και η Νέα Δημοκρατία τη Αυγή. Περίμενε, ρε, για να πω αυτά τα βόδια που μας ακούνε ότι δεν υπάρχει πατριώτης. Περίμενε, ρε. Περίμενε. Για πίκα. Καθόλου πίκα δεν είναι. Καλά. Καθόλου πίκα δεν είναι. Ο Μεϊμαράκης. Για να τρολάρει το είπε. Καθόλου δεν είπε για να τρολάρει. Καθόλου δεν είπε για έχουν, να έχουν σκοτωθεί στα κανάλια, ναι, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, ναι, 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 για την τρολιά του Μεϊμαράκη. Έτσι λες. Και εσύ λες ότι δεν είναι. Είναι τρολιά, λες εσύ. Ναι. Το είπε ο Μεϊμαράκης, σε πάνω να σώσει η Νέα Δημοκρατία την τρολιά. Λοιπόν, άκου να δεις βουρδουλιές θέλει. Τι, τι πάνω να σώσει η Νέα Δημοκρατία? Όχι, τρολιά είναι. Καθόλου τρολιά δεν είναι. Σου λέω είναι. Σου λέω, σου λέω. Λάθος, δεν το είδες. Ναι. Δες το, λάθος διάβασες. Λες εσύ. Δεν το λέω, χωρί. Σκοτώνεται από χτες το βράδυ στα κανάλια. Φύγε από εδώ πέρα. Ο Μεϊμαράκης, να ξέρεις ότι όταν θα γίνει συγκυβέρνηση θα είναι πρωθυπουργός της χώρας με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Μεϊμαράκη. Ο Μεϊμαράκης, ναι. Πρόεδρος της, αυτής της συνωμοταξίας που θα γίνει. Κατάλαβες. Σε πιθανό να ξαναγίνει εσύ και να σου πω, παρά να γίνει ο Μεϊμαράκης. Και να σου πω και το άλλο με τον Τσίπρα. Πώς θα την γλιτώσει ο Τσίπρας. Από τι? Πώς θα ισοβαρήσει την ιστορία. Δεν παίρνουν τηλέφωνο κάτι εταιρείες και μας απειλούν. Θα σε πάρω το σπίτι, θα σε κάνω και θα σε ράνω. Τις καταργεί αυτές ο Τσίπρας. Τα ξέρεις αυτά? Τα ξέρεις? Πού να τα ξέρεις? Θα πάρει ο Καραμαλής, θα τον ξεθάψουν πρόεδρο Δημοκρατίας και θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και θα κονομάνε μαζί. Συνέτεροι θα γίνουν. Και εσύ θα σκοτώνεσαι για τη Μακεδονία και τη θεία μου την Ευδοξία. Το κατάλαβες το έργο? Σε λάθος. Α, σε λάθος είμαι. Σε λάθος. Α, σε λάθος είμαι. Ναι, σε λάθος. Εγώ έχω ανάποδες στροφές πριν το μυαλό μου. Λοιπόν, όχι, άλλα λάθος. Εντάξει, λάθος για σένα. Λάθος. Ναι, για σένα λάθος. Να του πεις ότι είναι καλοδεχούμενο στο τελικό του ΆΚΑ, μιας και μικρός και για δύο χρόνια υποστήριζε την ΑΕΚ. Η κουρσουζιά του πάει εναντίον της. Α, έτσι. Ναι. Αλλά, όχι, δεν απαντάτε. Δέχεστε να υποστηρίζει, να έρθει και να υποστήριξει ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον. Καταρχήν δεν πηγαίνω σε μάτς για χαζοχαρούμενους. Σε μάτς φιέστας. Σε μάτς εορτής. Δεν πηγαίνω. Πήγα μια φορά το 85. ΠΑΟΚ Παλαθηναϊκός, είδα εκείνο το στημένο το 1-1 το φιλικό, είδα μπάλες να πέφτουν, είδα γυναίκες της Express Service να προσγειώνονται, τον Υπουργό Εμπορίου τον Ακριτίδη να δίνει στο φίλο μου τον Ιωσήφιδη, τον είδα σήμερα, καλημέρα Κωστάκη, γείτονα γλυκέ μου, πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, σε τέτοια μάτς δεν θέλω να πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω σε μάτς σαν το Λάρισα ΠΑΟΚ. Δεν πάω Ξάνθη ΠΑΟΚ, δεν πάω Πανιώνιος Ολυμπιακός. Εγώ πάω Ξάνθη Ολυμπιακός. Γιατί η Ξάνθη θα χτυπήσει τον Ολυμπιακό, γιατί άλλαξε παράταξη. Το καταλαβαίνεις, ρε. Τι να πάω, κάνω πάω κλεβαδιακό, ρε. Τι να κάνω, τσαλαπατηθώ εκεί πέρα. Θα πεις, να με τσαλαπατήσουν, ξέρεις, θα γίνει εκεί πέρα. Καταρχήν κληρώνουμε εισιτήριο. Α με 3 κενό. Ναι. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54-3-54. Ένα. Εμείς. Ναι. Εμείς η εκπομπή μας. Ένα εισιτήριο. Και έχει μόνο 15 μηνύματα. Τι έχει 15? Μόνο 15. Τι είναι οι παοξίδες, πανηγυριτζίδες είναι. Παλιά ήταν αυτό. Παοξίδες είναι. Κάσου κανένα. Πε ή κάνε πάει σκοτωθεί άλλο στην Τούμπα να πούμε. 7.000 εισιτήρια. Πού απλό το πάει ο άνθρωπο. Α, σε πάνε χαρούν, κατέβουν στο Λευκό Πύργο. Θα ανάψει, λέει ο Δήμαρχο, τα φώτα. Ρε Δήμαρχε, εκεί στο Δήμα έχετε χαζέψει, ρε. Επειδή τώρα δεν έχει μαμαλίγκα να πούμε, δύο δημοτικά συμβούλια δεν τα κάνατε. Και περιμένει ο ΠΑΟΚ να γίνει να πούμε από το δημοτικό συμβούλιο για να προχωρήσει. Λοιπόν, μέχρι το 2020 γήπεδο δεν γίνεται. Στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Γιατί τα λες μετά? Τι τα λέω? Όταν εμφάνισα τα προβλήματα που υπάρχουν. Τι? Εσύ έλεγες. Καλά έκανα, ρε. Όταν λέω μετά, πες τα εσύ πρώτα. Τα εμφάνισα, έλεγα πριν υπάρχουν αυτά. Μπράβο, Γρηγόρη. Τι εκπομπή μα, τι τα εμφάνισα. Θα ανταγωνιστώ εγώ εσένα. Μπράβο, τον Γρηγόρη που τα είπε. Δεν θα σε λέω κάτι άλλο. Μπράβο, Γρηγόρη. Μιλάς για μπάλα. Μπράβο, Γρηγόρη. Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Άλλο θέματα, τι έχει εδώ. Να πω για πλημέλημα θα πάνε. Ποιο θα πάει για πλημέλημα? Ο Μαρινάκης. Ναι. Ναι, θα τον κάνουν εντάξει το Μαρινάκη, γιατί θα έστεινε τα μάτς. Άντε να φυγείτε από εδώ πέρα. Εδώ θα την πληρώσει κανένα εγγυνιακό, κανένα από όλων πόντου, ξέρω εγώ. Τρίχες, άστα τα στημένα. Στημένα δεν έχει, πάμε παρακάτω. Κανείς δεν μπαίνει φυλάκι. Κανείς δεν υποβιβάζεται. Για να ξέρει ο κόσμος. Ναι, άστορα. Ότι για πλημέλημα θα πάει. Καλή είδηση που ακούγεται. Ναι. Ναι. Για πλημέλημα θα πάει. Σε δίκιο Μαρινάκη σε πλημέλημα. Έλα, σε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Οπότε τι να συζητάμε. Εντάξει, τι να συζητάμε. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε για Champions League ή για τις εκλογές ΕΠΟ? Champions League τώρα, να σου πω. Εσύ εμένεις την άποψή σου ότι ο... Εγώ εμένω ότι άλλη City θα δω σήμερα. Ότι άλλη City. Ναι. Και το άλλο το μάτς που είναι ότι η Πόρτο
Εδώ δεν φύλαξε το Σαλά και τους άλλους. Άλλη είναι η απάντηση. Ναι, τι, τι. Θα χάσει πάλι πω. Όχι, ρε, άλλη είναι η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Εδώ βλέπεις ότι ο διαιτητής και οι άνθρωποι στο ΒΑΡ δεν βλέπουν την κόκκινη κάρτα. Αυτό το εγκληματικό τάκλινγκ που κάνει ο Σαλάχ και πάει να κόψει την μπάλα στον άλλον. Λοιπόν, σαν να σου λέει τι, η UEFA θέλει τη Λίβερπουλ. Συγγνώμη που το λέω, και εγώ τη συμπαθώ τη Λίβερπουλ. Southampton. Πες ότι η UEFA ήθελε τη Γιουβέντους. Τι μπορούσε να γίνει θες? Ό,τι θες. Τι μπορούσε να γίνει. Ό,τι θες. Θα έχει άλλο διαιτητή κατά. Τι διαιτητή. Τι μπορούσε να την κάνει. Δεν θα μετρούσε τον κόλπο του Σοφάρη του Άγιαξ. Γιατί να μετρούσε. Άλλο 4 μέτρα πίσω. Θα σου έλεγε ο Σάιντ. Πώς είναι αυτά, 4 μέτρα πίσω είναι. Βρε, εδώ άλλο έδειξε ότι είναι πέναλτι και χτυπούσε το τείχος. Και πήγε και είδε και το ΒΑΡ. Άστο. Ό,τι θέλουν κάνουν. Άστο κόκκινη. Πάμε παρακάτω. Έλα. Με ρωτά πώ και απαντάω. 4 μέτρα πίσω ήταν αυτό. Θα σου πει είναι offside. Θα το σκοτώσει το ξύλο. Σε κάτω το κέντρο. 4 offside έδωσε. Το αγκώνα πάλι μαύρο είναι. Τι είναι. Το αγκώνα πάλι. Η κουβέντα που κάνει. Με τον αγκώνα που κολλάει. Τι μου σηκώνει τον αγκώνα μαύρο. Πιο μαύρο από το Θωμάτο μαύρο. Θέλω να ακούσω κάτι άλλο μαύρο να δει. Κοίταξε αυτά τα πράγματα, εγώ δεν μιλάω. Όχι, για το παπούτσι μου μιλάω. Ναι, όχι. Ναι. Δηλαδή το παπούτσι μου από κάτω το τι. Άσε, αυτά τα χριστιανικά και την πάγει σου άστα σε μένα μην τα λε. Αυτέ οι ξυπνάδε να παραδεχτεί μια φορά ναι. Ότι κάνει λάθο. Πού έκανα λάθο. Πού δεν έκανε. Πού έκανα λάθο. Αν θέλει το κοράκι να σε διαλύσει, σε διαλύει. Άντε καλά. Αν έχει το λέει να σε διαλύσει, σε διαλύει. Ναι. Ό,τι και να μου λες. Ναι. Περπατώντας οι χάπτες Γιουβέντους, οι άλλοι τρέχανε σαν τους έβηβους από το πρέσινγκ στο πρώτο ημίγρονο να με κόψει ο διαιτητής. Μια, δυο, τρεις, την τέταρτη να το βάλω. Άτε ρε, τελείωνε. Άτε, τελείωνε. Σαν χλαμάρα. Την ομάδα θα μας πεις τίποτα. Ο Θανάσης Παπαδόπουλος. Hey, βρήκε 300 ευρώ. Του δανείσουμε κάνα 150 καθένα να πάρει απλώς το Λουκίνα, θέλεις. Το βγάλουμε έξω από το κοιλάσιο, κάνα μύδι και ένα καλαμάρι να πούμε. Να πάρουμε και τον άλλο το κουβαρτά που θα δίνει τα εισιτήρια διαρκεία στα παιδάκια, τα ορφανά. Αυτά πες τα. Έχουν περάσει εδώ πέρα. Αυτά να τα πεις. Έχουν περάσει από αυτό εδώ το χώρο. Αυτά να τα πεις. Με ποιον. Σε αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν κριτική. Την κριτική την έχω κάνει και τα έχω πει και τα έχω γράψει. Ο Λεφτάς. Ο δικός σας ο Λεφτάς. Από το έγινε η Θωμάς. Ξέρεις, Λεφτά έχει αυτό το κακό. Βέβαια, πολλά λεφτά έχει. Το κακό είναι ότι έχει. Έτσι. Έτσι. Αν δεν είχε. Το δανείσουμε κανένα κοσάρικο, θέλεις. Σιγάρε κουβαρτά. Τον πάμε καμιά βόλτα. Σιγάρε κουβαρτά. Τι έγινε. Έπιασε το στίχημα χθες και μοιράζει την ομάδα. Λέγε ρε κοκκινή σακούλα. Έπιασε το στίχημα χθες. Πες μας ρε, για την ομάδα σου. Για, για την ομάδα μου τι να πω. Θα για παίξει πες. Για την παραμονή της με τα Τρίκαλα. Αλλά με αυτά που βλέπουμε. Ναι. Να περιμένω εγώ απόφαση αφαίρεση βαθμών με τα Τρίκαλα παρά το ότι δεν θα γίνει αναδιάρθρωση. Είναι λογικό να λέω ότι μπλέξαμε. Πάλι μπλέξατε. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Εντάξει, τα έχω πει. Είπα, 300 ευρώ είναι το θέμα. Δεν ξέρω. Γιατί δεν τα δίνω του Τζιάρη που διώχνουν του προπονητέ. Πάρ τον τηλέφωνο. Έχει το τηλέφωνο του. Θα σου το δώσω. Πάρ τον εσύ. Πες. Γιατί ρε του φάνη. Πάρ γιατί. Τι κάνει και τον παράγοντα. Μια χαρά την κάνει. Θα δώσει κανένα 300 ευρώ και τον Τζιάρη. Μια χαρά την κάνει τη δουλειά. Εντάξει. Αν εσύ πιστεύει ότι δεν κάνει καλά. Τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει. Βοηθάει. Τι βοηθάει. Βοηθάει. Τα ρούχα. Πράσε. Εσύ πες δεν κάνει τίποτα. Τι ποια είναι. Ακούγεσαι ρε. Ακούγομαι για. Πες τον Τουζιάρη ότι δεν κάνει τίποτα. Είναι τεμπέλης ότι. Τι είπα κάτι τέτοιο για τον άνθρωπο. Λέω θα δώσει κανένα 300 ευρώ του Τουζιάρη. Δεν ξέρω θα δώσει. Θα βγάλει. Δεν είμαι στην τσέπη του άλλου. Είπες έχει λεφτά πολλά. Τι είναι η δουλειά του. Λέω ότι ο Τουζιάρης δεν περιμένει να ζήσει από το ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει. Ό,τι έκανε το έκανε. Καλωστεκούμε. Καλά φράγκο θα βάλω. Γιατί διώχνουν προπονητέ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν τον έδειξε αυτό. Ναι. Ο άλλος που δεν πληρώνει τώρα τον ίδιο. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Ναι. Ήθελε να φύγει και τώρα λέει δεν πληρώνω. Δεν πληρώνει. Κάτσε. Όταν μια φωνάζει και λες εμένα δεν μου αρέσει ο προπονητής. Ναι, ναι. Μετά τι θα πει δεν πληρώνω. Ναι. Δηλαδή πριν ήσουν καλός και τώρα έγινες κακός. Ναι. Πριν ήταν καλός ο Θανάσης Παπαδόπουλος και τώρα είναι κακός. Πριν τον εμπιστευόσουν και τώρα δεν τον εμπιστεύεσαι. Μάλιστα. Δεν έχεις υποχρέωση να βγεις να πεις αυτά δημόσια. Ναι. Γιατί δεν βγαίνεις να πεις ότι τον έκανες πρόταση να πάρεις την ομάδα. Μπράβο. Και. Τον έδινε σε ένα εκατομμύριο και δεν την έδωσε. Ποιος? Γιατί δεν βγαίνει να τα πει. Ναι, εργασία τα γιατί πείτε. Δεν βγαίνει να τα πει. Πε τα εσύ, τι. Εγώ τι είμαι, γραφείο τύπου. Όχι, ρε παιδάκι μου, δεν την αλήθεια. Η αλήθεια γιατί δεν γράφει. Η αλήθεια πονάει. Πονάει. Και είναι πικρή. Πε την Γρηγόρη. Την έπαρε. Την έγραψα. Την έπαρε. Τι άλλο να κάνω. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τελείωσε, πάει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάει, τελείωσε. Εντάξει, δυστυχώ αποτύχαμε. Τώρα κάτι άλλο. Όχι, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, είδε. Πώς είναι τα πράγματα ψηφοφορία που έγινε για τη Super League. Μάλιστα. 8-6. Ναι. Με τι? Με τον με τα Γιάννα να μην μπορούν να ψηφίσουν πάω. Γιατί έχει 15 χρόνια δικηγόρο τον Λισάνδρου ο Χριστοβασίλης. Μάλιστα. Δεν μπορεί να το πάω θα ψήφιζε δηλαδή. Ναι. Γιατί να ψήφιζε πάω. Και ο πρόεδρος της ΕΠΟ παραδοσιακά. Ναι. Να ψηφίζει λευκό. Άρα ισοπαλία. Άλλο θέλω να σου πω. Συγγνώμη, άκου το σκεπτικό. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ τι ψήφισε. Παραδοσιακά ψηφίζει λευκό. Τώρα τι ψήφισε. Λευκό.
Λευκό. Ναι. Τέτοια γλάστρα που είναι λευκό θα ψήφισε. Πάντα ψήφισε. Γιατί δεν έχει άποψη. Ρε, το είπε ο Θωμαίδης, πάντα λευκό ψήφισε. Μάλιστα. Γλάστρα δηλαδή. Πάντα λευκό. Μάλιστα. Πες τον όπως θέλει. Άμα δαγκάσουν καμιά κάρτα υγεία, καλά είναι. Μετά λευκό. Τέλος πάντων, συνέχισε, ναι, παρακάτω. Και τότε λευκό ψήφισε. Ναι, εντάξει, ναι. Από τα, άλλο είναι το θέμα. Τα φάγαν τα λεφτά. Είδες ποιοι ψηφίσανε ποιου και ποιοι είναι με ποιου. Ναι. Ψηφιάει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μαζί. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μαζί με Πανιόνιο. Πανιόνιο. Με Όφη. Όφη. Ναι. Ατρόμητο. Ναι. Και... όχι Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος είναι τον Πάο. Α, ο Πάο είναι τσάκι του Πάο. Με Άρη. Ο Άρης με ποιον πήγε. Με τον Ολυμπιακό. Με ποιον να πάει. Με τον Κακάτσι να πάει. Με ποιον να πάει. Που θέλει να πέσει ο Άρης. Τότε με τον Πανιόνιο που δεν τα βάλε στο σιρτάρι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε λίγο. Ο Άρης. Ναι. Θα πάει ο Άρης να ψηφίσει τον Κακάτσι. Καλά κάνει και αδέα να τον ψηφίσει. Λοιπόν, εσύ άμα είσαι ο Άρης θα ψήφισε τον Καγκάτσι. Αυτό σου είπα. Ο Άρης. Εγώ ζητάω τα αρίστα του. Θα πάρει τον Ασάρι Φάρτ. Θα πάρει δύο παίκτες από τη Γαλλία. Χαφ και εξτρέμ. Και ένα καλό δεξί μπακ από την Άκη Στοκχόλμης. Ωραία. Θα γίνει δυνατός να χτυπάει τον ΠΑΟΚ ενώπιον Ολυμπιακού. Αυτό είναι ο ρόλος του Άρη. Τσατσάκι του Ολυμπιακού. Αλλά από την άλλη μεριά. Να ψηφίσει ο Άρης τον Καγκάτσι. Αυτό σου είπα. Που έβαλε το χαρτί από κάτω ο παπάς του με τον Πανιόνιο και είπα. Πεσο Άρης. Αυτό σου είπα. Αυτό με λες. Δεν κατάλαβες κάτι. Παρακαλώ. Δεν μου αρέσει αυτό που λέω. Ούτε με συμφέρει. Να το πεις. Σ' αρέσει, αλλά δεν σ' αρέσει. Αλλά δεν λειτουργώ σαν για πέτο. Για πέτο. Βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ συμμάχησαν ναι. για να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ότι δυνάμωσε εξωαγωνιστικά πολύ. Ποιος. Ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Φυσικά, έχει λεφτά. Να λες τα πράγματα όπως είναι. Μπράβο. Όχι όπως θέλουμε να είναι. Ναι, οπότε, δεν λέμε τι μας αρέσει. Πού καταλήγουμε, ναι. Λέμε τι συμβαίνει. Ωραία, πού καταλήγουμε. Εγώ βλέπω ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο, ναι. οι οποίες είναι λευκές ψήφοι, είναι ισοπαλία πάλι. Ναι. Τι σημαίνει, μπορεί να βγαίνει τώρα το παοξάκι και να μας πλέει τρέλα και να λέει Ελλάδα, εναντίον όλων είμαστε. Α! Μόνοι εναντίον όλων είμαστε, να σου λέει. Εγώ πάντως που πήρα ένα χαρτί. Ισχύει αυτό. Όχι. 6-6 δεν είναι ψήφοι. Ναι. Όπως ο Ηρακλής έχει κάτι και όμως λέει ποτέ δεν προσκύνησα και είμαι μόνος που του. Καταλήγουμε. Μόνος του. Ωραία. Δυνάμωσε. Ναι. Αναγκάστηκε ο Ολυμπιακός να τα βρει με την ΑΕΚ. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό δεν συζητάμε. Είναι η κατάντια ναι. αυτό που συμβαίνει. Καλά. Μετά το είναι μας, η κατάντια. Μετά το μας με τον Όφη έρχεται και αυτό και είναι η. Είναι η κατάντια η για τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, φυσικά. Δηλαδή μιλάμε, αν καταλάβουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και μπράβο για την ανακοίνωση που βγάλανε χτες. Λοιπόν. Οι οποίοι ταχώνουν στη διοίκηση. Για ποιο πράγμα ταχώνουν. Για αυτές τις δηλώσεις που κάνανε. Για το 1-3 ταχώνουν. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό. Για την ψήφο τι λένε. Για την ψήφο δεν άκουσα. Ακόμα δεν βγάλανε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν άκουσα. Δεν άκουσες. Παρακολουθούσα τα βίντεο link. Δεν είδα μετά τα βίντεο. Μπράβο, Γρηγόρη, κάνεις μεγάλη δουλειά. Μπράβο. Τι, δύο πράγματα μαζί δεν κάνεις. Καλά, λες. Έχεις δίκιο. Τι να σε πω, γιατί με. Σωστά το λέω, έκανες. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός που δεν μπορεί να ξεπληρώσει και το χρέος της μια χρονιάς τιμωρίας ναι. τώρα αφού έφυγε πίσω. Μένει πολύ πίσω. Θα το καταλάβουν στην πορεία αυτό. Όπως λες εσύ και καλά κάνεις ότι ο Ηρακλής και ο Άρης όσο δεν πετυχαίνουν κάτι, δεν ανεβαίνουν level επίπεδο, δεν πετυχαίνουν πράγματα, δεν καταφέρουν να πετύχουν στόχους, πέφτει, μειώνεται το οπαδικό τους κίνημα. Εντάξει. Και η δυναμική που έχουν στον κόσμο. Αλλά εξαφανιστήκατε. Φαντασία σου. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο Ηρακλής. Ότι μειώνεται, μειώνεται. Ναι. Ότι αυτά. Να πας σε σχολείο και πεις είναι κανένας Ηρακλειδέας. Ρε, επηρεάζουν αυτά. Ναι, υπάρχουν πολλοί Ηρακλειδέες. Αλλά αυτά επηρεάζουν. Σε σχολείο. Όσο συνεχιστεί. Σε σχολείο υπάρχει Ηρακλειδέας. Άκου λίγο. Μόνο στο πανεπιστήμιο που είναι αναρχικός. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία, ναι. τόσο θα επηρεάζεται τόσο ο Άρης όσο ο Ηρακλής και οι υπόλοιποι ομάδες. Ισχύει αυτό. Να κλάψω εγώ τώρα. Όχι. Α. Εγώ απαιτώ από τους μικρούς να καταλάβουν ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Τι να κάνει ο Άρης. Ότι δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Τι να κάνει ο Άρης δηλαδή, τι να ψηφίσει. Εγώ θέλω τον Άρη μεγάλο. Εγώ τον Άρη τον έχω σαν κάτι μεγάλο. Στο μυαλό μου. Πότε ήταν μεγάλο, δηλαδή τι προτάσμα πότε. Τι μεγάλο. Δεν έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Πότε, τρία πήρε. Τρία. Πότε. Όποτε τα πήρε. Όταν ο Κωνσταντάλλας ήταν σε πυραμιέ. Όταν τα πήρε και να κλείσει τον μπάσκετ. Όταν τα πήρε και να κλείσει τον μπάσκετ. Και τι να κάνει. Άμα μπορεί ο Άρης. Ο Άρης, άμα μπορεί να έχει συμμάχους μεγάλους και να πάει με ένα μεγάλο τον πρέπει να γυρίσει σελίδα ο Άρης. Μισό. Πρέπει να πάει. Όσο τον Αριανό δεν τον πειράζει να είναι ο Άρης με τον Ολυμπιακό και να δίνει και να κάνει παίκτες, τότε ο Άρης θα είναι μια χαρά. Αν ο Άρης γίνει Ηρακλής και νομίζει ότι είναι ο Μάλλον Μπράντο και πει μόνοι μας, θα πάει γάμα εθνική. Σ' απαντάω και τελειώνουμε. Ναι. Ναι. Ο Άρης. Ναι.
όπου λέγανε. Οι Αριανοί, επειδή ο Ολυμπιακός έχει κόντρα με τον ΠΑΟΚ, δεν έχουν πρόβλημα να συνεργαστεί ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Γιατί θεωρούν ότι ο Άρης με τον Ολυμπιακό δεν είναι ίδια μεγέθη. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό έγιναν με Σαββίδι ίδια μεγέθη. Οι Αριανοί ξέρουν που βρίσκονται. Δεν έχουν πρόβλημα να πάρουν από τον. Δεν πρέπει να. Όπως... Τι δεν πρέπει. Όπως και ο Ηρακλής πρέπει να γυρίσει σελίδα. Τι να γυρίσει, ο Ηρακλής γυρίσει σελίδα και λέει μόνος μου. Πήγε γάμα εθνική, άστον τον Ηρακλή. Ο Αριανός λέει: δεν έχω πρόβλημα να με τσατσάκι με τον Ολυμπιακό. Αυτό. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω. Ο Ηρακλής δεν φεύγει. Λοιπόν, όσο και να ονειρεύει. Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Ό,τι ήταν ο ΠΑΟΚ επί Πατατούδη. Τσατσάκι του Ολυμπιακού. Ό,τι ήταν ο ΠΑΟΚ επί Ζαγοράκι, τσατσάκι του Ολυμπιακού και δεν είναι επί. Ναι, πώς πρέπει λένε, να γίνει. Ας τα πρέπει. Τι μπορεί. Μπορεί ο Άρης, μπορεί. Μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί ο Χαρυπίδης δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική. Αλλά επειδή είναι έξυπνο. Και οι δουλειές που κάνει στην Κίνα. Τι και πάνε καλά. Τι Κίνα κάνει δουλειές. Κάνει δουλειές μεγάλες. Το κυνηγά και ο Σκλαβενίτης. Ποιο το κυνηγά. 70 άτομα κερδίσαν το δικαστήριο. Θα του πάρει πίσω. Δεν ξέρω δικαίως αδίκως. Ας τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης δεν είναι Μαρινάκης. Ο Καρυπίδης δεν είναι Σαββίδης. Με την Κίνα και την Αργεντινή. Ο Καρυπίδης δεν είναι Μελισανίδης. Ξέρεις τι αγορά είναι η Κίνα. Βρε άστη αγορά. Εάν στα 55 του ο Καρυπίδης γίνει Μαρινάκης, τότε το συζητάμε. Στα 40 του δεν είναι Μαρινάκης. Τώρα τι να κάνουμε. Δεν είναι Σαββίδης. Okay. Τι οκ, okay. Και οκ. 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 Να μιλείς με την Αθήνα. Οκ. Σε πειράζει η Αθήνα, ε. Ναι. Τι είναι Αθήνα, λέει πριν είναι στην Αθήνα. Πάνε σε πειράζει η Αθήνα. Αθήνα. Τι έχει η Αθήνα. Αθηναϊκό νούμερο. Ναι, σε πειράζει η Αθήνα. Σε ενοχλεί. Πρέπει να κλείσω την πρώτη. Άμα σου δίνανε κάμερο κάμετο από την Αθήνα, δεν πήγαινε να τον πάρει. Δεν ξέρω τι την κατηγορία. Για δουλειά πληρώνεται. Τι σε είπε. Πάντα να μιλήσει με τη Ρουσλάν την Αθήνα. Okay. Για το λεκανοπέδιο του έθνου. Ένα κόμπλεξ με την Αθήνα το έχει. Εγώ γιατί να το. Ξέρω γιατί ακόμα ξέρω με το λιτόχωρο είσαι. Άμα πα στη Λάρισα δεν σε ξέρουν. Να το ξέρει αυτό. Καλά που το Μετρόπολη και. Κάνει προμόσιο δηλαδή. Το... Τώρα πού θε το αριστερό μάτι ή στο δεξί. Τι ξέρεις τι φόρμα είμαι. Αριστερό μάτι δεξί. Τι μάτι, δεν προλαβαίνει τον ίδιο. Τι φόρμα φορά τι είναι. Τη μάτι τη Ερσίτη. Για να σε, θα τη φοράω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Παιδιά, βομβαρδίστε το χιδίο. Τι για να κάνει λέει. Βομβαρδίστε το χιδίο. Βομβαρδίστε το χιδίο. Δεν ήθελα να το πω. Θα φορέσει φόρμα που πάω. Τι θα φορέσω. Θα φορέσω. Όχι. Φόρμα του ΠΑΟΚ φοράει η κόρη μου. Η κόρη μου είναι ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι Σίτη. Γιατί σε κότα. Όχι. Να φορέ μια μέρα για να αποδείξω πόσο κάτω. Εγώ δεν τη φόρεσα στα νιάτα μου τη φόρμα του ΠΑΟΚ. Του... Τη φορέσω τώρα στα γεράματα. Στα χλαμάρα. Θα σε φέρουμε δώρο μία. Δεν θέλω δώρα. Άμα ήθελα δώρα θα έπαιρνα. Εγώ μισθάρα χωρί. Γλύφτη του ΠΑΟΚ. Καλά σε λένε. Τσατσάκι. Ναι. Σαύρα. Καλά σε λέει Αντωνιά. Δεν το γλιτώνει στο καφτατζόγλιο. Φόρα. Πε ό,τι θε. Φόρα γόρι. Γιατί ξέρω ότι θα το φέρει την καντεμιά την Κυριακή. Και θέλω εγώ να φέρω καντεμιά. Την καταστροφή θέλω εγώ κανένα. Εσύ, εξαίρετο. Ενώ εσύ, εσύ που είσαι γουρλή, 5 χρόνια ο Ηρακλή στην αφάνεια, στο πόδι που πάτησε. Εσύ είσαι γουρλή, δηλαδή, και εγώ είμαι λοιπόν, κατσικοπόδαρο. Α3 κενό, ναι. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-3-44, κληρώνουμε. Ζήσει, δώσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και θα ανοίξουμε γραμμέ στο 2310 και τα 390. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κώστα Δημίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνει τοριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου στα χέρια. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κώστα Δημίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντάς σας την καλύτερη τιμή την οποία υπάρχει στην αγορά. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Α3 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 για το ένα εισιτήριο που έχουμε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και θα το κληρώσουμε πριν τελειώσει η εκπομπή. Στέλνετε μηνύματα. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας, είναι ελεύθερα. Έχει γραμμές, μπορείτε να τηλεφωνείτε να πείτε τη γνώμη σας. Αν θέλετε να φορέσει φανέλα του ΠΑΟΚ ο Φαλακρός μετά από αυτά τα οποία κάνει, τα απίστευτα τα οποία κάνει, και να πω ότι σίγουρα έχετε ακούσει για τον Μπριζόλα Last, ενώ χαμός έχει γίνει και με την προσφορά που έχει στο goldmall.gr. Αναφερόμαστε στην Μπριζόλα, στη δυτική είσοδο της πόλης. Αν μπει στο goldmall.gr στην Παρασκευή, θα προλάβεις την προσφορά έκπληξη με γκουρμέ γεύμα 2 ατόμων. Πρόλαβε την ως την Παρασκευή και δοκίμασε και εσύ την Μπριζόλα έως το τέλος του Μαΐου. Λοιπόν, γουρούνα πέρυσι το Γιωργάκης πήγε με τον Μπαταγιάννη και απειλούσε τον Παναθηναϊκό. Αν δεν ψήφισε τον Ολυμπιακό, θα του δώσει δανεικούς. Δεν ήταν τσατσάκι. Εσύ πες ό,τι θέλεις, ακούγεσαι.
Εσύ πες ό,τι θέλεις. Και για τις εκλογές και για το τι ψηφίζει ο καθένας και για οτιδήποτε άλλο. Ραπτό που λέει κάνει τη Δήμου να παίρνει συνέντευξη από το ψηφίδι. Όταν γυρίσει θα το ρωτήσω το κάνει. Δύο τόνους μπάλα ξέρει ο Γρηγόρης, αν είδε καραφλέ με μάτια. Γρηγόρη είπε στο διπλανό ότι φέτος μέχρι τώρα ο Άγιαξ έχει 155 γκολ. Ποια Γιουβέντους τώρα. Εντάξει, μην το παρακάνεις κι εσύ. Μην το παρακάνεις κι εσύ. Μεγάλη ιστορία του Άγιαξ. Λοιπόν, πολλές γραμμές ελεύθερες, πάμε. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γρηγόρη, για αυτό που είπες. Και άμα με ακούει ο κύριος Μαλάτος, θα ήθελα να απαντήσει. Αν κάποιος πολίτης αυτής της χώρας ή έστω μια ΠΑΕ ανώνυμη εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στη FIFA και στην UEFA ότι εδώ πέρα κάποια στελέχη διώκονται για κάποια πράγματα, δεν λέω ότι είναι κατηγορούμενοι, τους έχει ασκηθεί δίωξη. Ότι παραβιάζουν περιοριστικούς όρους ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο και πολλά άλλα. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ ας πούμε, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει το ένομο συμφέρον. Ο καθένας έχει ένομο συμφέρον να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Εμείς σαν πολίτες αυτής της χώρας έχουμε δικαίωμα να στείλουμε μια... Εμείς φίλε σαν πολίτες είμαστε μικρά, είμαστε κουνούπια μπροστά τους. Είμαστε κουνούπια μπροστά τους. Θέλω να σου λέω παραμύθια. Λοιπόν, ο Ρατόπουλος δεν είναι εκεί, έτσι. Όχι, μιλάει μετά σ' Αθήνας, έχει μεγαλώσει. Θέλω να μου απαντήσει άμα είχε περισσότερα από 50 άτομα στη Λάρισα όταν θα μπει η κόκκινη να το ρωτήσει. Όχι, εσύ φίλε, παίζουμε ειλικρινά. Αν φορέσει ο Ραπτόπουλος φανέλα του ΠΑΟΚ την Κυριακή, κερδίζει ο ΠΑΟΚ, τι πιστεύεις? Δεν πασάμε τίποτα. Αν φορέσει φανέλα του ΠΑΟΚ. Ας έρθει και στο γήπεδο, ρε. Όχι, τώρα... ας έρθει και στο γήπεδο. Δηλαδή τώρα που φοράει φανέλα της ΣΥΤΙΣ, βάζει ένα κατοστάρικο ΣΥΤΙ. Δεν παίζω στοίχημα κόκκινο. Α, δεν παίζει. Τι, ναι. Τι κολοτούμπα είσαι. Τι κολοτούμπα. Λοιπόν, άκουσε με και κάτι τελευταίο. Από την Κυριακή το βράδυ θέλω να μάθετε ένα τραγούδι για... και το αφιερώνω στον κύριο Μαλάτο και στον οδηγό του Κυρσάβα. Το έτσι το κάνουνε στη Θεσσαλονίκη, κύριε. Τα σέβη μου. Κόκκινε, πόσες φορές φόρεσες μπουλές του Ηρακλή τα τελευταία 4 χρόνια? Πολλές. Πού είναι ο Ηρακλής? Β' Εθνική. Ναι, πού πάει τώρα, περίπου, πού είναι? Πάει για γάμα. Έπαιξε Δέλτα όταν είσαι φορές η φανέλα του Ηρακλή. Πού το βόλι του Ηρακλή, κόκκινε, που φορούσε η φανέλα του Ηρακλή? Ποιο το? Το βόλι του Ηρακλή που είναι? Μια και δυο φορές θα φανέλα. Το μπάσκετ του Ηρακλή που είναι, κόκκινε, που φορούσε. Ανεβαίνει. Πού ήταν τόσο καιρό? Α2. Το πλατή σου το πόδι είναι γουρλίδικο. Τι επιμένεις? Μετά άκοπα νύχια και τις φτέρνες. Τα δικά μου νύχια είναι άκοπα. Τις καρβουνιάρικες φτέρνες. Τα δικά μου νύχια είναι άκοπα. Πάμε στον κόσμο. Τι άλλη ξυπνάδα θα πει αυτό? Πιο άσχημα δάχτυλα, πιο άσχημα δάχτυλα σε άντρα δεν έχω δει. Ποδιών και χεριών. Να πω ότι στην ανακοίνωση των οπαδών του Παναθηναϊκού, ναι, αναγράφεται, ναι, στο τέλος, στο ιστερόγραφο, γίναμε αυτό που μισούσαμε με την ψήφο στον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Για να εξηγηθούμε, γιατί πριν το άφησαν να αιωρείται. Μπράβο. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο και κανένα δύο φίλους που μου το είπανε. Ο Αλέξανδρος. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Είμαι ακριβώς την είσοδο του Καφτατζογλίου, την κεντρική, και απολαμβάνουμε το Ραπτόπουλο για τους σύνους σχετικά με τον Ηρακλή, ότι πέφτει στη γάμα και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, τον καλούμε, οι φίλαθλοι εδώ, να τον κεράσουμε καφέ, να δει την ομάδα μας. Και απορώ από το πρωί τι τον έχει και σήμερα με τον Ηρακλή. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θέλει να κάνει μια εκπομπή να πουλήσει σχετικά με τον Ηρακλή? Άμα ήταν να πουλήσω με τον Ηρακλή, φίλε, παίρνει τα σένα. Το βρίσκει αδύναμο και το βαράει, φίλε. Ναι. Έτσι λέει ο κόκκινος. Το βρίσκει αδύναμο τώρα στα κάτω του και το βαράει. Λοιπόν, εγώ θα το πω μια κουβέντα. Είναι απολαυστικός. Αλλά να ξέρει όμως ότι ο Χαβαλές είναι τέχνη. Τέχνη. Και αυτός τέχνη στο Χαβαλέ δεν έχει. Ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος το μόνο που είναι να κάνει από την εκπομπή, από τα κύματα των FM, κύματα, είναι να γαζώνει τον κόσμο με κοπτοράπτη, γι' αυτό το λένε και Ραπτόπουλο, τον πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, καλά είναι να πάει να μάθει την τέχνη του Χαβαλέ και μετά να κάνει Χαβαλέ με τον Ηρακλή. Δεν μου λες, είναι μια ομάδα θα λέει ιστορία. Αυτός πριν μπει στο γήπεδο, έχει πάει μια ώρα πριν. Θα πας στο γήπεδο τώρα. Είναι στο γήπεδο. Ναι. Μην βάλεις καμιά ελληνική σημαία μαζί σου, θα φας ξύλο. Λοιπόν, επειδή σε κόβω για δεξιό εσένα. Μ' ακούσα αν είσαι, πέρα, κοίτα, αν είσαι δεξιός, μην πας στον Ηρακλή. Είμαι εδώ στα εισιτήρια που εκδίδουν δίπλα με τα κορίτσια. Μην είσαι δεξιός, κάνε... πρόσεχε. Λοιπόν, δεν θα με μετακινήσεις από τη θέση μου. Μην πας καμιά σημαία μπλε της Ελλάδος. Ούτε θα με καλουπώσεις εσύ. Θα σε καλουπώνω.
απολαυστικός. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν... Και σου είπα ένα πράγμα να προσέξεις και σε αποκαλώ, αδελφέ. Δεν σε κρατάω κακία για αυτά που λες για τον Ηρακλή. Έλα μου σιγά, τι είπα λοιπόν, για τώρα, για τον ομάδα σου. Εντάξει, από το πρωί σήμερα και λαϊδάς για τον Ηρακλή. Για μας ο Ηρακλής. Ό,τι μίσος έχει μέσα το βγάζει, ρε. Τι το χαϊδεύεις, ρε. Λοιπόν, τι το χαϊδεύεις, την ταραντούλα με μάτια. Ορίστε. Και κλείνω γιατί θα περιμένει άλλος ακρατής. Να ρωτήσετε πριν κλείσετε τον κύριο Κόκκινο αν θα πάει στο μάτς να το δει. Θα τον περιμένουμε εδώ, μακάρι σιγά να πατήσει. Ακόμη... Πού να πατήσει. Για ρώτα τον κύριο λίγες φορές με έχει δει στο γήπεδο. Για ρώτα τον κύριο. Ναι, σήμερα, λοιπόν, τον ξέρω. Σήμερα θα πάω. Ο κύριος Κόκκινος έρχεται στο γήπεδο. Έρχεται. Δεν το ξέρετε. Δεν το βλέπω. Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι ένας φιλάθλος που κάθεται πάντα πίσω από τον επόπτη. Στην 3 με 5 εκεί που κάθεται από τον επόπτη εκεί. Τον κύριο Κόκκινο τον έχετε δει στο γήπεδο. Αλήθεια θα πείτε. Εγώ επειδή σου λέω ότι κάθομαι πίσω από τον επόπτη, ναι, θέλω και κάθομαι και γιατί δεν ανεβαίνω επάνω. Ναι. Έχω στήρι των 250 γιατί εκεί είναι όλοι προπονητές επάνω. Ναι, ναι. Στην Κερκίδα εκεί είναι όλοι προπονητές και εγώ κατεβαίνω πίσω από τον επόπτη εκεί. Ναι. Θέλω να έχω την ησυχία μου. Κύριε μου, τον κύριο Κόκκινο τον έχετε δει. Έχει δει ο Κόκκινος. Ο Κόκκινος θα με έχει δει. Εγώ έχω πλάτη πίσω, δεν τον έχω δει. Αφού, δεν τον έχει δει. Αφού ξέρει που κάθομαι. Δεν σε έχει δει ο άνθρωπος. Τον έχει δει, άνθρωπε. Σου λέει εκεί, ξέρει που κάθομαι. Όχι, μη μιλά. Τον έχετε δει, κύριε. Πολλές φορές. Μπράβο, τελείωσε. Πολλές φορές. Λοιπόν, σήμερα να το δείτε. Χαιρετάω, καλή εκπομπή να κάνετε, αλλά Ραπτόπουλε, επαναλαμβάνουμε όλο το συμπάθειό μου, ο χαβαλές είναι τέχνη. Και δεν ξέρεις αν κάνεις χαβαλέ με τον Ηρακλή. Έλα μωρέ, μην το παίρνεις προσωπικά τώρα, εντάξει. Το πήρε, το πήρε. Τώρα που είναι κάτω, πατάς. Μην το παίρνεις. Ταραντούλα. Μην το παίρνεις. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Κόκκινο, ότι ταραντούλα να μπορεί να βάλει σήμερα μια φανέλα Ρεάλ για να κερδίσει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Κανείς δεν πιστεύει ότι σε κατέμεις. Κανείς. Κάνε μια πνευμονοσκόπηση, Κόκκινο. Φόρεσες τη φόρμα πάει εσύ. Εγώ τον Γκουαρδιόλα το βλέπω με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Ηρακλής διαπρέπει με σένα. Το βλέπω τον Γκουαρδιόλα με κατεβασμένο. Πάνε στον κόσμο να πει τον Γκουαρδιόλα. Ναι, ναι, πιάσει 20 λεπτά ο Γκουαρδιόλα. Ναι, ναι, ναι. Λέγε ρε φίλε. Καλησπέρα, FM Πάγο εκεί. FM Πάγο εκεί. Σωστά πήρατε. Ονομάζομαι Φουσέκης Παναγιωτόπουλος και τηλεφωνώ μέρος εταιρείας πρώτη φορά δεξιά. Σας ενημερώνω ότι για λόγους ασφαλείας η κλήση μας καταγράφεται. Δικιά μας είσαι. Ναι. Γνωρίζω ότι χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Βόρεια Μακεδονία της πρώτης φοράς αριστεράς, το οποίο σας εξασφαλίζει ένα πρωτάθλημα και τρία κύπελα και λίγη σε ένα μήνα. Λίγα λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ, σας παρακαλώ. Εγώ σας προτείνω ένα πιο ευέλικτο καρτοπρόγραμμα με την ονομασία Μεγάλη Αλβανία, το οποίο σας παρέχει δύο κύπελα, ένα πρωτάθλημα και 15 σφαγές από διαιτησία για να μπορείτε να κλείτε ελεύθερα. Επίσης υπάρχει και το premium πρόγραμμα Μεγάλη Τουρκία, το οποίο σε βάθος δεκαετίας σας εξασφαλίζει 10 πανελλήνιους τίτλους, δύο πρωταθλήματα χαμένα, τον Ολυμπιακό και τον Άρη, με κατάχρηση των κανονισμών της ΕΠΟ από το χρησιμό του Λιβανιού. Στις προαναφερθείς προσφορές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και φόροι τηλεπικοινωνιών και ισχύουν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Από το 1 μέχρι το 10, πόσα βαθμολογούσατε τα πακέτα που σας προσφέρουμε? Μπορείτε να μας πείτε. Μία ερώτηση. Αν μέσα στα πακέτα τα οποία έχετε, έχετε και το CD του Καζατζίδη, είμαστε έτοιμοι να διαλέξουμε. Συμπεριλαμβάνεται, μπορούμε να το τακτοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Αρκεί να μου πείτε. Μην τον καταραμένο, μη. Αρκεί να μου πείτε ότι επιθυμείτε και εγώ μπορώ να δρομολογήσω άμεσα την προσφορά σας. Ήσουν αριστός. Κλείσε με αυτό. Ήταν πολύ ωραίο. Πάμε, κύριε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Σπέρα. Χαίρετε, κύριε. Καλησπέρα από Νέα Ζήγνη Σερών. Ω, Λιμωτάγαρα. Ναι, ναι. Ζηλιάχοβα. Ναι. Ναι. Από τη Ζηλιάχοβα. Κωστή από τη Ζηλιάχοβα, ναι. Ζηλιάχοβα. Λοιπόν, Ζηλιάχοβα. Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι αγαπάς. Δίνοντας εισιτήρια η Τρίπολη στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τι είναι Μεγάλη Πέμπτη που θα είναι ο αγωνάς της, ο πανελληνικός του κυπέλου. Ναι. Εάν υπάρξει περίπτωση να γίνουν επεισόδια, μακάρι να μην συμβούν ποτέ και το εύχομαι σε κανένα γήπεδο ποτέ πουθενά. Υπάρχει περίπτωση να έχει επίπτωση στο πρωτάθλημα? Όχι. Όχι. Γιατί υπάρχει δεδικασμένο. Δεδικασμένο πάνω σε τι? Με τον Ολυμπιακό. Α, ναι. Αυτό πήρα να πω, δεν ξέρω, φοβάμαι λίγο γιατί το άκουσα πριν από λίγο. Απαντώ. Υπάρχει δεδικασμένο από τον Ολυμπιακό. Ναι. Όπου είχαν πει ότι η τιμωρία θα έχει να κάνει με το θυμάται και ο Κωστής, νομίζω. Ότι αν τιμωρηθεί, θα τιμωρηθεί για το θεσμό του κυπέλου. Καθαρά και μόνο εκεί. Το θυμάσαι, Κώστα? Μην ασχολείστε. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι, γιατί δηλαδή φοβάμαι πλέον ότι οι περισσότερες ομάδες είναι εναντίον του ΠΑΟΚ. Θεωρητικά ότι πήρε το πρωτάθλημα, βασικά δεν το πήρε ακόμα. Εγώ σαν ΠΑΟΚτζής δεν είμαι ούτε οπαδός, ούτε ξέρεις κτλ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει επίπτωση στο πρωτάθλημα τουλάχιστον.
Να είσαι καλά, φίλε. Κάνει ένα λάθος ο ΠΑΕΠΑΟΚ για την Κυριακή. Λάθος. Κάνει ένα χοντρό λάθος ο ΠΑΕΠΑΟΚ. Ποιοι πάνε στα γήπεδα εκτός έδρας? Οι οργανωμένοι και οι. Πού πάνε αυτοί, σε ποια θύρα? Στη θύρα των οργανωμένων. Ποια είναι η θύρα των οργανωμένων? Όπου, σε κάθε γήπεδο. Πρέπει να πάρει ευκαιρία. Ποια είναι η θύρα των οργανωμένων του ΠΑΟΚ, η σκληρή έδρα, η τέσσερα. Η τέσσερα. Πού θα κάνει ο ΠΑΟΚ απονομή την Κυριακή? Πού θα κάνει απονομή? Στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Σε ποιο μέρος? Πού θα στηθεί η πλατφόρμα, ας πούμε? Περιμένω να μας πούνε. Στη θύρα 7. Ωραία. Απαράδεκτη. Είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος. Δεν το ήξερα. Απαράδεκτη, τον απαράδεκτη, τον απαράδεκτη. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Μάλιστα. Ξέρετε ότι εγώ στο κέντρο του γηπέδου πρέπει να γίνει. Όχι, δεν έπρεπε να γίνει στο κέντρο του γηπέδου. Θα πρέπει να γίνει από το κέντρο του γηπέδου προς τη θύρα 4. Εντάξει, θα μαλώσουμε γι' αυτό. Ναι, θα μαλώσουμε. Εγώ αν ήμουν οπαδός του ΠΑΟΚ στη θύρα 4, θα διαμαρτυρόμουν. Καλά, ρε. Πόσο κρύστε, ρε. Τον κόνοπα, ψάχνει. Ποιο κόνοπα, ρε, διηλείο. Διηλείο τον κόνοπα. Λοιπόν, στάσου ρε να το πω, ρε. Άστο μισό λεπτό, δευτερόλεπτα εδώ, θα το πει στον ακροατή, τον νικητή. Καλά, ρε, πάτε στη θύρα 7, στην 8 εκεί πέρα. Στους light. Να στήσετε εκεί την κερκίδα. Στο ρολόι λέει από κάτω. Ποιο ρολόι ρε από κάτω ρε. Και ξέρεις εγώ με τους οργανωμένους γενικά δεν έχω και καμιά ιδιαίτερη σχέση. Αλλά νομίζω ότι είναι άδικο. Αφού επιλέγουν θύρα. Γιατί αυτή είναι η πιο ένθετη. Αφού δεν είναι στο κέντρο του γηπέδου προς τα επίσημα. Και είναι να επιλέξουν σε 7, 8 ή 4 που επιλέγουν την 7 και την 8. Είστε πολύ κρύοι. Αν το βάζεις έτσι είναι. Είστε πολύ κρύοι. Έτσι είναι. Πολύ κρύοι είστε ρε. Πες τον νικητή, ποιος είναι. Λοιπόν, Κανταρτζής Μιχάλης. Μιχάλη το λένε. Ναι. Κανταρτζής Μιχάλης, ναι. Ο φίλος ο οποίος έχει κερδίσει και έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 23-10 και τα 3 εντάρια για να κλειδώσει τη συμμετοχή του. Ναι. Με ενημερώνει πολύ δικός μου άνθρωπος ότι δεν έχει ούτε security στο πάρκινγκ. Ποιο πάρκινγκ? Του Καφραζογλίου. Δεν τους πλήρωσαν. Πω. Εσύ μας έλεγες, όχι εταιρεία. Έχει εταιρεία. 20 λεπτό στα Χανιά, Πλατανιάς Παναχαϊκή 2-0. Πλατανιάς ομαδάρα έχει. Ομαδάρα και πάει τρένο. Αλλά. Δεύτερος. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον παππού. Να σε πω ρε συμφλαράκι Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Στη θύρα 7 ναι. Έχουν στηθεί τα πάντα και είναι το πιο λογικό. Τα παιδιά από τη θύρα 4, αν στηθεί αυτή είναι η εξέδρα. Τι θα γίνει? Δεν θα μπορούν να κάνουν όπως κάνουν πάντα. Τι? Μια φανταστική κερκίδα. Άσε ρε που δεν μπορούν. Πιο καλή κερκίδα θα κάνουν. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις εσύ. Επιτρέπεται στη θύρα 7 ρε, να το κάνουν. Συγγνώμη, να σε μιλήσω εγώ και μετά θα πω. Εγώ θα ήμουν αθυγμένος. Και κοίταξε να δεις. Ναι. Θα τελειώσει ο αγώνας. Ναι. Θα φύγουν οι ομάδες. Ναι. Είναι η μπαδιά. Θα υπογράψει το φύλλο αγώνας ο διαιτητής. Θα φύγει και η ομάδα όλα και ο διαιτητής. Μάλιστα. Και μετά θα γίνει η φιέστα. Φιέστα. Ναι, θα γίνει η φιέστα για αυτό το πράγμα που το κατακτάμε τώρα και το κατακτήσουμε. Ναι, το κατακτάμε, άλλο λέω εγώ. Γιατί να μην γίνει εκεί στους οργανωμένους και να γίνει στους live. Μα ρε φίλε, η θύρα 4 είναι μια κερκίδα τουλάχιστον πολύ φανατική. Γι' αυτό λέμε. Κόψει τα παιδιά. Ναι. Θα κόψει τα παιδιά. Την εξέδρα την έχεις δει καθόλου? Τι να δω λέει? Την έχεις δει την εξέδρα που έχουν στήσει τη θύρα 7? Τι έχει η θύρα 7, ναι. Τι. Κοίταξε να δεις, αν τη στήσουν τα παιδιά εκεί μέσα, τους κόβουν μια θέα και ένα φανταστικό πράγμα που κάνουν κάθε. Για να στήσει. Ρωτήσουμε. Τα παιδιά από τη θύρα 4 τι έχουν να πούν γι' αυτό? Με ενημερώνουν θα γίνει μπροστά στην 1 η εξέδρα. Στην 7 θα γίνει. Αυτό έχω, αυτή την ενημέρωση. Πρέπει στην ενημέρωση εδώ επίσημα σου μιλά. Ποια είναι ένα, στην 7 με 8. Νεότερη πολιτική ενημέρωση η οποία δεν είναι πολιτική. Γεια σου. Λέει από Αλπίνο. Στην Τούμπα θα είναι, να μην σε πω, το λιγοστό ποσοστό θα σε πω εγώ, 38 με 40 χιλιάδες φιλάθλους. Μέσα θα βροντάει ολόκληρη. Και μόλις τηλεόσουν, αποχωρήσει ο διαιτητής και η Λιβαδιά, αυτό το πράγμα που θα δει όλη η Ελλάδα, δεν μπορείς να το φανταστείς. Χαιρετισμού στα Μουδανιά και τα φιλαράκια μου όλα και με αγάπη μια μεγάλη νίκη για να καταλάβουν η Αθήνα ποια είναι η ομάδα και ποιος είναι ο πρωταθλητισμός μέσα στο χόρτο. Γεια σας και φιλάκια την Κυριακή στις 7 η ώρα. Λοιπόν. Συγγνώμη που θα παρεκκλίνω λίγο της ποδοσφαιρικής ενημέρωσης. Oh. Έχω ενημέρωση από Βρυξέλλες. Oh. Η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και δεν είναι αστεία. Πού τις βρήκες τις Βρυξέλλες? Λοιπόν, ότι οι ευρωβουλευτές
τη Νέα Δημοκρατία. Για του ποντίου θα πει πριν μια ώρα. Του Κινάλ και του Ποταμιού ναι. Δεν ψήφισαν υπέρ τη γενοκτονία των ποντίων. Εντάξει, γνωστό είναι αυτό. Άξιοι. Είστε άξιοι. Καταλαβαίνετε ότι δεν το λέω σοβαρά. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Λέω όσοι. Όσοι δεν καταλαβαίνετε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε. Ότι εκεί πήγε να γίνει η εθνοκάθαρση. Ότι εκεί πήγαν να καθαρίσουν ένα ολόκληρο λαό. Πάει, κουμπούλα μας. Και αυτό το πράγμα το οποίο πολεμάμε χρόνια. Εγώ δεν είμαι πόντιος. Δεν είμαι πόντιος. Θα έπρεπε να είσαι. Ούτε κατά διάνοια. Μοιάζεις όμως. Και δεν ψηφίσατε υπέρ τη στιγμή που τα αναγνωρίζουν όλοι. Το κεφάλι τώρα να τη στιγμή πόντιος. Που άλλος έχει τραλαθεί. Έχει αρρωστήσει. Μη Γρηγόρη, τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες. Πάει, κουμπούλα μας. Και εσύ δεν ψηφίζεις. Πάει. Για αυτό το οποίο έγινε, τι να πω ρε φίλε. Συγχαρητήρια σε αυτούς που σε ψηφίσανε. Συγχαρητήρια σε αυτούς που σε ψηφίσανε. Λαϊκισμός. Λαϊκισμός. Πάτε καλά ρε. Ο Ερντογάν έχει τρελαθεί. Ο Ερντογάν έχει τρελαθεί. Τα έχει διαλύσει όλα. Απειλεί θεούς και δαίμονες. Μη Γρηγόρη. Μας απειλεί και μας κάνει χιλιαδιό. Και εσείς για την γενοκτονία των ποντίων. Μη φοβάσαι, Γρηγόρη. Πάτε εναντίον. Τα έχουμε καλά με. Αν φοβόμουν, δεν τα έλεγα. Μπράβο, Γρηγόρη. Τα έχουμε. Και το ασφαλού τα λες. Με τον Αμερικάνο καλά τα έχουμε. Αν φοβόμουν, δεν τα έλεγα. Μη Γρηγόρη. Είπαμε καλά, παιδιά. Είπαμε τι ναι. Να πω, ρε, λίγο. Λαϊκισμός, Γρηγόρη. Τι να πω, ρε, δεν μπράβο, υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Πήρες 2% από τους πόντιους, Γρηγόρη. Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Εσύ μιλάς για την θεραπεία. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Γρηγόρη. Έλα, φίλε, ναι. Μπράβο, Γρηγόρη. Είναι το καλό παιδί ο Γρηγόρης. Τους έβρωσε τώρα ο Γρηγόρης. Αύριο τον πάρει ορφανός τηλέφωνο, κάνας δεξιός. Του πει ναι, κυρία μου, θα βγούμε να φάμε να κάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε. Ναι. Τι δεν με ενδιαφέρουν, εγώ είπατε και τα κόμματα. Ναι. Το Πασόκ, Κινάλ, Ποτάμι και Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίσανε. Τι δεν ψηφίσανε. Θα έπρεπε να ψηφίσουν. Τι να ψηφίσουν. Για την γενοκτονία των ποντίων. Τι του νοιάζει, ρε, έχουν πόντιους πελάτες. Καλά, οκ. Οι άλλοι ξένοι περισσότεροι. Καλά, καλά. Έλα, πας στον κόσμο τώρα. Καλά. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας, κύριε, γεια σας. Λοιπόν, κάνα δύο πραγματάκια να πω, παιδιά. Πρώτον, άστο ο Γρηγόρη να τα πει αυτά. Είναι καλό να ακούγονται. Να μην γνωριόμαστε. Αλλά... Δεν καταλαβαίνει, φίλε. Δέκα ζών είναι. Άσε, λαϊκισμή. Δεν πειράζει, άσε να μου. Μόλις το κεφάλι του είναι σαν την μπάλα, αέρα έχει μέσα. Μη φίλε, μόλις το κεφάλι του είναι όπως η μπάλα από του δώσει κάνα χιλιάρι. Αέρα έχει μέσα, δεν έχει τίποτα. Σου πω εγώ τώρα. Μόνο αέρα έχει μέσα. Του δώσει κάνα χιλιάρι κουράζει νεοδημοκράτης, θα είναι καλή Νέα Δημοκρατία. Έλα, συνέχισε. Σας βαρέθηκα, φίλε. Σας βαρέθηκα, φίλε. Άσε, φωνάζετε μόλις πες το μεροκάμα το Νέα Δημοκρατία θα πει. Πάμε παρακάτω τώρα, λέει. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σε δω με πλούσια του ΠΑΟΚ. Για να δω αν όντως ήθελε φίλε κάτι εμείς ή όχι. Ένα, δεν μιλάς, αυτό που σήμερα που φοράει, χτες που είπε, έχει κάνει χιλιάδες. Σήμερα που θα αποκλειστεί, περίμενε, αύριο που θα φοράει, θα χάσει, θα αποκλειστεί η City. Θα πεις το ίδιο. Όταν δεις το βράδυ τη City να αποκλείεται. Κοίταξε, η City με Tottenham είναι εδώ που φτάσαμε κιόλας. Ρε φίλε, όταν δεις τη City να αποκλείεται, το book το θεωρείς κοροϊδό, το book. Δεν θα μου κάνει εμένα. Οι στοιχηματικές εταιρείες είναι κοροϊδά. Ρε δεν είναι κοροϊδά, τσακάλια είναι αυτοί. Τους ξέρουμε. 1-10 ξεκινήσαν, 25, 1-20 τον πήγαν τον άλλο στη City. Εγώ σου λέω δεν κερδίζει. Τελείως, το είπε ο Γρηγόρης, πάει. Να, απλά είναι μικρές δυναμικότητες. Κάτι 4-1. Σε αυτό το σημείο που είμαστε στο Champions League. Αυτό θέλω να πω. Και το άλλο που θέλω να πω προς τον Ραυτόπουλο. Μάλιστα. Ναι. Εκτός από τα νύχια του κόκκινου. Που τα βλέπεις και τα σχολιάζεις. Ναι. Αρέσει να τα γλύφεις κιόλα. Πάπα φίλε, αυτό είναι αντιαισθητικό που λες. Έλα ρε, πλάκα κάνω. Ωραίο φίλε, έξυπνο. Ενώ αυτό που λες εσύ για τα νύχια του αλλού είναι ωραίο. Πανέξυπνο φίλε, μ' άρεσες. Να δεν έχω δει πιο άσχημα δάχτυλα. Πιο άσχημα δάχτυλα σε άντρα δεν έχω δει. Δεν πρόκειται να σε φίλε, άμα το δεις με σαγιονάρες, ξέρεις. Δηλαδή μιλάμε για κατάσταση αφόρητη, ναι. Λοιπόν, ο νικητής, να είσαι καλά, ο νικητής γρήγορα επικοινώνησε, μπράβο, σβέλτος. Σβέλτος. Μιχάλη, καλησπέρα. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνεις? Ναι, καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ναι. Έχεις κερδίσει άλλο διαγωνισμό? Όχι, ποτέ. Λοιπόν, με το καλό να κερδίσει οικογένεια έχεις? Όχι, φύτρωσε, πανητάρι. Τώρα αρχίζουμε και φτιάχνουμε. Σιγά, γιατί πετάγεσαι συνέχεια? Τι το ρωτάς με βλακίες? Αν έχει οικογένεια. Δεν θα έχει μάνα, μπαμπά, δεν θα έχει. Όχι, λέει, τώρα ξεκινάει να κάνει. Τώρα κάνει τη δικιά του οικογένεια. Αυτό. Τι έχεις, μανιτάρι? Για το δικό του σπίτι. Τι είναι, σπαράγγι είναι? Παιδιά, να είστε καλά πάντως. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Τι ομάδα είσαι? Δεν τα λέω καν αυτά, εντάξει. Γιατί τι κάνω? Πάω ξανά, ρε φίλε. Όχι, δεν ναι, ναι, εντάξει. Τι θες να είναι ο άνθρωπος? Όχι, γιατί μπορεί να σου κάτι άλλο, ρε φίλε. Τι να είναι άλλο? Λεπρός σε πάω ξύσω.
Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, όλα καλά. Την Κυριακή να πάνε όλα καλά. Να κερδίσουμε. Καλά, να φορέσει φανέλα του Πάουκ. Εσύ θες να φορέσει φανέλα του Πάουκ, Φαλακρό. Δεν με απασχολεί και πολύ, ξέρω τι είναι, οπότε... Αμα τα αστεία σου ρε κόκκινε, το χιούμορ σου ρε κόκκινε. Καλά. Στο Άγιον Όρος το βρήκες αυτό το χιούμορ. Καλά, φίλε. Τα αγόρασε. Να είστε καλά. Σιγά. Συγχαρητήρια Μιχάλη. Συγχαρητήρια Μιχάλη. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Θα πάρουμε κανέναν άλλον Χριστιανό. Διαιτητής αναμέτρησης. Ναι, θα είναι ο Τζίλος. Ο Λεβαδιακός, ο Τζίλος. Εντάξει, 3-0 από ημίχρο. Δεν παίζεται στο στοίχημα το αν θα αποθεωθεί από τον κόσμο. Εγώ λέω θα αποθεωθεί. Γιατί, δικός τους είναι. Γιατί δεν σου κόβει. Τι, δικός τους είναι. Γιατί δεν σου κόβει. Δεν σου κόβει. Διάλειμμα. Δεν σου κόβει. Δεν σου κόβει. Α, δεν σου κόβει. Είσαι ταγάρι. Ναι, ναι. Καλά, καλά. Δεν ξέρει. Δεν έχετε άλλα 10 λεπτά για να στέλνετε μηνύματα για το μαγικό χαρτάκι για την Τούμπα. Για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Α, μη 3 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε. Πάμε. Για να δω λίγο πόσο είναι ο Πλατανιάς. 2-0 παραμένει. Εντάξει. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι. Ο Νίκος από την Αθήνα, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Καλώς τον. ΑΕΛ. 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 Ναι. Από το όπλο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εμείς οι δύο. Ναι, έτσι. Και σε ρωτώ ρε από το όπλο τώρα. Χθες ο Κούγιας ψήφισε Γκαγκάτσι. Το μάτι το έδωσε ο Σαββίδης την Κυριακή. Όχι, παίχτηκε στα ίσια. Παίχτηκε στα ίσια λες, α. Ναι. Εγώ ήμουν σίγουρος από το... Από το 40 το έβλεπα χι το μάτς, έβλεπα και τα άλλα τα μάτς που είχαν βγει όλα γκολ-γκολ, λέω χι θα βγει. Τέλος πάντων. Παρακάτω. Απαράδεκτο, Βαγγέλη Μόρα να σου παίρνει ο Σφριντένσκι. Ναι. Και ο άλλος ο αμυντικός του ΠΑΟ, που ναι. Λέγεται. Ο Κρέσπο ή ο Βαρέλα. Ο Κρέσπο, μπροστά σου, κεφαλιά. Φίλε, ο Μόρας είναι 37. Τι να κάνουν, τι να πω ρε Γρηγόρη, φίλε, ειδικά ο Κρέσπο πήρε στο 89 μπροστά και από τους τρεις αμυντικούς. Συμβαίνουν αυτά ρε φίλε μια φορά. Θα το έχει να το δείχνει βίντεο στα παιδιά του κεφαλιά, πότε ξαναπήρε ο Κρέσπο. Είναι παικταράς, φιλότιμο, έχει κάνει. Τουλάχιστον έχω κάνει καλό, την πιο αργή ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να είσαι καλά Ελλάρα. Γεια σου παιδιά. Με στέλνει μήνυμα ο γιατρός σου, λέει είμαι ο γιατρός που έκανα τη θεραπεία στο ραπ για το... Γιατί ότι ήταν πόντιος. Να έρθει λέει ξανά στο γιατρό μου, έκανα λάθος. Τα σωστά χάπια είναι σε μορφή υποθέτη. Έλα βρε τώρα, ιδέα δημοκρατία και το κοινάλ. Ρε λαμόγια, άμα σας δώσουν κάνα μεροκάματο, ξεχνάτε και τους ποντίους, ξεχνάτε και τις πατρίδες. Άστε τώρα, δεν πείθετε να πούμε. Δεν με πείθετε να πούμε. Ούτε παραγωγός, ούτε δημοσιογράφος, ούτε πολίτης με πείθει. Ούτε ο εαυτός μου με πείθει. Αλλά εγώ τουλάχιστον λέω. Μαρμίτα. Εσύ τώρα η Νέα Δημοκρατία, μόλις έρθει εδώ μια διαφήμιση από τη Νέα Δημοκρατία, πάμε δεν την παίξουμε. Άστε τις παραμύθες τώρα. Δεν συμμετέχω κάνετε, πουθενά. Έλα βρε τώρα κάνετε τους επαναστάτες τώρα. Ο κόσμος καταλαβαίνει τώρα. Ποιος είναι επαναστάτης και ποιος είναι. Α, τι πάμε. Ναι. Είπε Νέα Δημοκρατία τώρα και... Καλησπέρα. Έλα ρε φίλε. Αλέξανδρος. Ναι. Καλά είστε. Καλά, καλά. Όχι, εσύ. Καθόλου καλά. Καλά. Εγώ δεν είμαι καλά σε μυαλά μου. Είδα ένα όνειρο, και άλλη είδα, ότι δεν μπορούσα να κερδίσω το Λεβαδιακό. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλέξανδρε, δέχεσαι να του φορέσω φανέλα του ΠΑΟΚ του Κωστή. Ωραία, πάει κουμπί. Τι έκανα. Να του φορέσω φανέλα του ΠΑΟΚ του Κωστή. Εγώ να του φορέσω. Την άκουσα μια φανέλα τίποτα. Την βάζει, δεν τα την βάζει, μου την δώσει πίσω, θα δώσει κανένα ΠΑΟΚ σε άλλο. Του έδωσε φανέλα του ΠΑΟΚ να φορέσει. Να το έδωσα. Να τη φορέσει την Κυριακή στο γήπεδο. Αν φύγει γήπεδο, πάω σε 7 ακόμα σε τον Κιμπόκο. Εκεί πέρα θα είμαστε. Μετά πάμε Σκοπίργο και μετά Μπουζούκια. Λοιπόν. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου ναι. Θα κάνουμε μια τουρνέ σε Καβάλα Θάσο. Όλη η μαρμίτα με πούλμαν. Θα έρθεις. Το πούλμαν με τους αμφούς. Το πούλμαν με τους αμφούς. Κάτσε ρε, περίμενε, λέγε. Άκου να σου πω. Επειδή θα πάω στην Κότα 30 Απριλίου, δεν ξέρω τι θα συναντήσω εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θέλει να πατέρω πολύ και σπίτι τώρα. Αυτά είναι διάφορα τον κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το σπίτι μου. Θα δείξει την εκοψία. Και άμα το πουλήσει, θα μπορέσω. Άμα θα ξαναδάμε και από δουλειά άμα δω τίποτα. Oh, okay. Εντάξει. Εντάξει. Αυτά θα πούμε στο λογικό δικαστήριο την Δευτέρα. Ό,τι πεις. Άλλο θέλω να πω. Ότι προσέξτε καλά παοξίδες. Παοξίδες, Αριανοί, Ηρακλειδείς ενωθείτε. Όπως ενωθήκαν το ΠΟΚ. Να τους πολεμήσουμε και του χρόνου γουστά να πάρει ποτάμε και ο Άρης άμα γίνεται. Για να κάνουμε ένα φιλικό με τον ΠΑΟΚ Άρης του ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ηρακλής ΠΑΟΚ και Ηρακλής Άρης να κάνουμε ένα φιλικό. Γιατί μας ζούμε στην ίδια πόλη. Κάποια κακό σε κανένα. Αυτά είναι εχθρικά. Άκου λίγο.
Να δούμε ένα φιλικό επιτός Παοκάρι να γουστάρουμε. Να είμαστε μαζί ενωμένοι όλοι, αφού γνωριζόμαστε γιατί μάλλον... Έλα ρε, ας πετάμε αεροπλάνα για τον Άρη στη Β' Εθνική. Άστε τώρα, δεν γουστάρω. Το Τσίπρας, να δούμε το ελικόπτερο το Απάτσι, ακούς. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτά. Αυτά να ενωθούμε μαζί δεν μ' αρέσουν. Φύγε! Εμένα μ' αρέσει να δικαστούμε. Άσε. Θέλετε να ενωθείτε. Σας ενώνει τους ανθρώπους, μας ενώνει πάντα το κοινό συμφέρον. Εφόσον δεν υπάρχει κοινό συμφέρον, δεν μπορούμε να ενωθούμε. Τους ανθρώπους τους ενώνει το κοινό συμφέρον. Οι κοινοί στόχοι, οι κοινές πορείες. Τα κοινά συμφέροντα. Ο γιατρός λέει σου έδωσε τα αγάπη και στάζω στον Αλέξανδρο. Ναι. Άντε πάλι το πνευμόνι. Ορίστε. Έλα ρε φίλε, ναι. Άντε πάλι το πνευμόνι. Ιταλή της μεγάλη. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Είπαμε. Αυτά τα σάπια που λες στο ράδιο θύρα 7 και θύρα 8 και αλλιώτικα να τα λες κοιτά όταν δεν έχεις μικρόφωνο. Γιατί? Άκουμε. Ναι. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κόκκινος, εκεί θα γίνει η παράσταση. Γιατί? Στη θύρα 1. Εγώ έχω χαρτί που λέει θα γίνει στη θύρα 7. Και εγώ έχω χαρτί. Περίμενε. Ακούσε και λέω. Στη θύρα 1 θα γίνει το κύπελο, ο χορός, ρε Βαραβά, βάλε, ρε Βαραβά, ρε Βαραβά, έχουμε πει 1002 τώρα στο Θεό που πιστεύεις δηλαδή και πιστεύω. Είναι δυνατόν να συμφωνήσει μαζί σου. Θέλει να κάνει θέμα τώρα με το ζώο. Όσο για αυτό που έβαλες, έκοκκινε. Ναι. Όσο για αυτό που είπες προηγουμένως, αν θα το βάλουμε... Λοιπόν, θα το βάλουμε μπλούζα. Θα το πάρουμε παραμάσκαλα από τη Μαρμίντα και εσύ θα βάλεις τη φόρμα την κάτω. Λάγκου εδώ, αγράμματι. Έλα εδώ. Και ο Μόγκολο θα βάλει τη φανέρα την παοξίδια και θα σας πάμε, κοίτα. Εγώ είμαι σατανόγρια είμαι, δεν αλλάζω. Άκου εμένα, έχω φανέλα του ΠΑΟΚ. Άκου εδώ, δεν την έχετε εσείς, κανένας. Έχω φανέλα του ΠΑΟΚ του 63 με το δικέφαλο αετός στο στήθος, με το νούμερο 5. Μου τη ζητάνε, μου λένε να την πουλήσω και δεν την πουλάω. Και θα μου κάνεις ένα Κωνσταντίνε... Άμα θέλω τη φοράω και έρχομαι. Άκου εδώ ρε, άκου εδώ. Μπροστά στη θύρα 7 η απονομή. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και έχει επιλέξει το σημείο που θα στηθεί η πλατφόρμα που θα ανέβει η ομάδα για να παραλάβει το βαρύτιμο τρόπαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες θα στηθεί μπροστά από το Μάτριξ στη θύρα 7 ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι θεατές από κάθε κερκίδα να ζήσουν την μοναδική στιγμή που περίμεναν. Οι πληροφορίες της Μέτροσπορ θέλουν η σχετική κατασκευή να έχει έκταση 150 μέτρων τετραγωνικών και ύψος 3,5 μέτρων. Παράλληλα σε κάθε γωνία της κατασκευής θα υπάρχουν οθόνες ώστε να απολαύσουν τη στέψη ευδιάκριτα όλοι 30.000 φίλοι. Αυτά είναι τα παραλυπόμενα που λένε. Αυτό είναι πληροφορία. Εγώ λέω είμαι αντίθετος. Ή στη θύρα 1 θα γίνει ή στη θύρα 4. Θα ήταν το σωστό. Όχι, στη θύρα 1. Ή θα ήταν το σωστό. Εκεί είναι το σωστό και τα λιώτικα να σε πω. Θα βάλεις αυτή τη φανέλα το 1963 και θέλω να σε πάρω με το παϊτόνι από το μαγαζί, από τη Μαρμίγκα, πόσο λες Μαρμάγκα. Μαρμάγκα, ναι. Στο κήπεδο και μην με πεις όχι. Ό,τι πεις. Μην με πεις όχι σε λέω την ημέρα. Και να θέλω να πω, μπορώ να πω. Να μπλέξω τώρα. Θα μπαρθείς με το παϊτόνι εσύ, να μπλέξω εγώ τι. Κλείσε, ρε, κλείσε. Έλα. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Όπα. Αληθεύει Γκαγκάτσικα ο παπάς αρπάχτηκε προχθές η ψηφοφορία. Αληθεύει. Ε. Αληθεύει. Ναι. Και τι έγινε. Όχι. Μου πληροφόρησε ένα αυτό. Καλό αυτό. Να αρπάζει διάφορα. Και τον είπε ο παπάς άλλη φορά ναι. Όταν έρθει το Μαρινάκι στη Τούμπα θα τον αφήνεις όπου θέλει να πάει. Έτσι ακριβώς τον είπε. Ναι, κανονικά να μην έχουν μπράβους μπροστά. Να τη βρει ο Μαρινάκη, ο Καράπαπάς με τον Γκαγκάτση. Αμαλώσουν, να μαλώσουν οι δυο τους. Χωρίς μπράβους. 20 άτομα εκεί. Όχι, δεν θέλω να έχω. Αν αμαλώσω εγώ με σένα, γιατί να έχω 20 άτομα, τραβάνει 10 εμένα και 10 εσένα. Μόνοι τους θέλω να σου πω. Εντάξει. Δεν είναι ωραίο πράγμα να είναι μπράβοι μπροστά. Λοιπόν, πάει. Τώρα ο Άρης τι ψήφισε. Υπέρ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Λισάνδρου. Καλά να πάει στη Β' του χρόνου να πάει. Καλός άνθρωπος είσαι και εσύ. Καλός είμαι, γιατί. Μπορώ να πω αυτό που πιστεύω. Λοιπόν, πίστευε ό,τι θέλεις εσύ. Τι μοιάζει με αν την πιστεύεις εσύ. Τι πιστεύεις εσύ, πες το.
Ότι βγάζεις τώρα όλη τη βρωμιά που έχεις μέσα σου και λες να πάει στη Β' Εθνική. Επειδή ψήφισε κάτι άλλο. Καλά, δεν βλέπεις αυτοί που κάνανε μέτωπο η ΕΠΟ. Καλά, αυτά που σε είπα στο παραπέντε μου τα λες στο και πέντε. Λοιπόν, και έπιασε τον άλλο να καταστραφεί. Ας παραμείνει, ας παραμείνει. Α, τώρα έγινες καλός, κόψτε με. Να γίνεις καλός ή καλός ή κακός θα είσαι. Κακούς θέλω. Κόκκινε μια μέρα πίσω πας. Αυτό για τους ποντίους έγινε προχθές. Καλά σε λέει. Εγώ δεν είπα ότι είναι έκτακτη είδηση. Είπα ότι μαθαίνω. Έχω πληροφορία από τις Βρυξέλλες. Λέω μαθαίνω. Δύο μέρες μετά. Καλά σε λέει. Ρε. Το ξέρω. Το έδωσα σαν είδηση. Ε, τι, εγώ... το, μ' ακούσατε έτσι, να λέω. Όπως... Παιδιά... Λέω μαθαίνω. Όχι. Μαθαίνω, λέω, όχι. Ότι έγινε αυτό. Έτσι όπως το λες. Δεν το ήξερα. Έτσι όπως το λες. Καλά κάνουν και στα λένε. Έχω πληροφορία από τις Βρυξέλλες. Καμία πληροφορία δεν έχω. Έτσι είπε. Λέω μαθαίνω ότι έγινε αυτό. Έχω πληροφορία. Είπα μαθαίνω ότι έγινε αυτό. Φύγε ρε Ζαβουνό. Λοιπόν, πάμε Καρθατζόγλιο, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, να μας δώσει εικόνα και εντεκάδες. Πες τι κόσμο έχει καταρχήν. Πόσο κόσμο. Παναγιώτη καλησπέρα. Καλησπέρα καταρχήν, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Του μιλάς κιόλας. Στους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5. Εννοείται, γιατί όχι. Μην του μιλάτε το ζώο τον αντιρακλειδέα. Ενώ εσύ είσαι πολύ. Λοιπόν, ούτε μια λέξη ο Κατσιαμπής δεν είπε. Έβγαλε μια συνέντευξη, δεν είπε τίποτα και έφυγε. Πολιτός. Στάπες, έλα δεν μιλήσεις κι εσύ. Α, τον βρίσω εγώ γιατί δεν είπε. Πρέπει να πει για μένα. Α, τον βρίσαι. Καλύτερα, μην αναφέρει ποτέ. Λέγε αγόρι μου, τι κόσμο έχει εκεί. Λοιπόν, έχει πολύ χαμηλή προσέλευση μέχρι στιγμής στο Καφτατζόγλιο. Πώς είναι δηλαδή. 600 άτομα. 800 εκεί. 600 άτομα, 800. 600 λέει αυτός, 200 είναι εκεί. Εντάξει. Κοίταξε, πίσω λεπτό Παναγιώτη. Στον Ηρακλή, αν κάνουμε κάτι, δεν πουλάμε ποτέ προπαγάνδα. Εντάξει. Βλέπει, σου μιλάει καθαρά, σου λέει 600-800 άτομα. Είσαι τόσο. Έχει 5.000. Όχι, εσύ, εγώ ξέρω με ποιον μιλάω. Αυτό όμω είναι τόσο αντι-Ηρακλειδέα. Και θέλει να γνωρίσει τόσο τον κόσμο που λέει 200 ήταν για να λε 600. Κατάλαβε. Σε κάθε περίπτωση. Οι ρεπόρτερ να αυξάνουν τον κόσμο. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση για την κρισιμότητα του αγώνα είναι πολύ χαμηλή προσέλευση. Πρώτον, πριν ξεκινήσω με τις συνθέσεις και τα στοιχεία, να μεταφέρω την είδηση που έμαθα πριν από λίγο. Θέλω να την τσεκάρω 100% βέβαια, αλλά αυτό που έμαθα πριν από λίγο είναι ότι έχει υπάρξει απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, η οποία είναι δικαιωτική για την υπόθεση Λουκίνα για τον ποδοσφαιριστή, δηλαδή επιδίκασε όλο το ποσό το οποίο ζητούσε, 101.000 ευρώ. Είναι 82.000 συν τους στόκους, 19.000 ευρώ, 101.000 ευρώ. Και ο Ηρακλής πλέον έχει 3 εργάσιμες ημέρες διορία προκειμένου να καταβάλει όλο το ποσό στον ποδοσφαιριστή. Αλλιώς θα αφαιρεθούν 3 βαθμοί από την τρέξουσα βαθμολογική του συγκομιδή. Πρέπει να πω ότι αυτό σημαίνει ότι η τελευταία ημερομηνία αποπληρωμής είναι η Δευτέρα. Διότι έχουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Μεσολαβή, το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα είναι η τελευταία καταληκτική μέρα. Κόκκινη να μαζέψουμε 100.000. Από το ρεπορτάζ πρέπει να σας πω επίσης ότι βγαίνει πριν από τη χθεσινή μέρα κιόλας ότι υπάρχει μια πρόθεση να γίνει ένα ραντεβού τη Δευτέρα. Οπότε εκτιμώ ότι μάλλον το περίμεναν ότι θα υπάρξει αυτή η απόφαση υπέρ του Λουκίνα τουλάχιστον σήμερα. Άμα δεν πληρώνεις λογικό είναι. Και ναι, το ζητούμενο όμως, Γρηγόρη Κωστή, δεν είναι μόνο να κάνεις τα ραντεβού, το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια λύση, γιατί ο Ηρακλής παλεύει μέσα στο χώρο που έχει όμως αδυναμίες και αγωνιστικές, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά αν σε αυτές τις αδυναμίες προσθεθεί μια αφαίρεση βαθμών, νομίζω ότι τα πράγματα εκεί γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Το λέω γιατί, μπαίνοντας σιγά σιγά και στο μάτς, ο Ηρακλής είναι στην 11η θέση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν θα ισχύσει η αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων, θα βρεθεί στην τρίτη κατηγορία από του χρόνου, football league και πάλι, αλλά τρίτη κατηγορία. Θα μιλάμε δηλαδή για έναν αγωνιστικό υποβιβασμό. Θέλει σήμερα να κερδίσει πάση θυσία τα Τρίκαλα. Θέλει την Κυριακή, επίσης εδώ στο Καφτατζόγλιο, να κερδίσει πάση θυσία τον Νούπου Σουβόλο. Θέλει επίσης πάση θυσία να κερδίσει τον Πλατανιά τα Χανιά στις 5 του Μάη και σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχει μία ήττα έστω ο Καραϊσκάκης Άρτας. Γι' αυτό τα βλέμματα αυτή τη στιγμή σε 10 λεπτά ή για να το πω καλύτερα όχι τα βλέμματα αλλά τα αυτιά όλων θα είναι παράλληλα και στους Αγίους Αναργύρους της Άρτας όπου η ΑΕ Καραϊσκάκης υποδέχεται τον Κισαμικό. Για να μπορέσει να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση. Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμα και αν συμβούν αυτά, δεν πρέπει να αφαιρεθεί ούτε ένας βαθμός από την τρέχουσα βαθμολογία της ομάδας. Λοιπόν, ο Τροίζη ξεκινά τον Καχρημάν στην εστία. Θυμίζω ότι είναι έξω Βιτλής, βασικός αριστερός μπακ του Ηρακλή.
Είναι μέσα ο Μουνιός, ο οποίος δεν θα παίξει στόπερ, διότι σύμφωνα με την εικόνα, έτσι από τα ονόματα τουλάχιστον που έχουμε μπροστά μας, εκτιμώ ότι ο Μουνιός θα παίξει αριστερό μπακ. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Στάμου με το Ζιαμπάρι, δεξί μπακ ο Κουτρομάνος, ανασταλτικός μέσα ο Κοστούλας. Ο Μουνιός, συγγνώμη. Δίπλα του. Ναι. Συγγνώμη. Αριστεροπόδαρος στόπερ είναι. Ναι. Αυτός είναι ο Αλμπίνο. Όχι, ρε. Ο Βιτλής είναι. Ο Βιτλής είναι. Ναι. Ο Μουνιός είναι ο Ισπανός ο στόπερ. Πού μπλέξαμε. Αριστεροπόδαρο στόπερ. Παίζει ως αριστερό στόπερ και θα τον πάει λίγα μέτρα πιο δίπλα ο Τροής να παίξει αριστερό μπακ, γιατί είναι ο Κανακούδης στην αποστολή μετά από 7 μήνες, αλλά είναι ανέτοιμος από την άποψη ότι είναι δύσκολο να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό. Εκτός του Κοστούλα, στον άξονα θα είναι ο Παναγιωτούδης σαν οχτάρι, λίγο πιο μπροστά του επιτελικός μέσα ο Καθάριος. Θυμίζω ότι λείπει ο Κλέιτον, χάνει το υπόλοιπο της χρονιάς στα τελευταία 3 μάτς με θλάση. Στις δύο πτέρυγες θα είναι ο Ρόβας με τον Ντούνι και στην κορυφή της επίθεσης του Ηρακλείου ο Εμμάνουελ Περόνη. Στον πάγκο είναι ο Γιαγκιόζης, ο Κούσας, ο Μπορίκο, ο Τσίπρας, ο Γιαννίτσης, ο Νιάμπουγιου και ο Κανακούδης. Και από την άλλη πλευρά τα τρίκαλα που έρχονται με υπηρεσιακό τεχνικό τον Δημήτρη Σίτσα. Ξεκινούν με τον Ταΐρη, τον Πάνο, τον Ντόση, τον Γκότοβο, τον Συριόπουλο, τον Τσιάρα, τον Τριανταφυλάκο, τον Τσιμίκα, τον Μαρκόφσκι, τον Σιμελίδη και τον Κάπο. Και στον πάγκο είναι ο Γιδόπουλος, ο Νιάρος, ο Κούλπας, ο Διαλό, ο Ιωάνγκα, ο Σισε και ο Αϊβάζο. Ο κλειδητής είναι ο Μελέτης Γιουματζίδης από την Πέλα. Παοξής είναι? Δεν το ξέρω, δεν το ρώτησα. Θα το δεις σε λίγο. Γιατί με μπλούς του Παοξ θα βγει? Όχι. Μπράβο ρε Παναγιώτη, έγραψες. Μετά μην κλαις κόκκινο. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Για πες άλλος επόπτης. Λοιπόν, Γαρεφαλάκης Ηρακλείου, Χατζημανόλης το Δεκανήσιο δύο βοηθή και τέταρτος είναι ο Αδριανός από την Αχαΐα. Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Νομίζω όποιος πει ότι αυτές είναι ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο κάνει λάθος, γιατί δεν είναι για ποδόσφαιρο. Αλλά είναι στους 20 βαθμούς απόλυτη ηλιοφάνεια. Μια χαρά είναι. Κλείσει για να προλάβουμε και το σφύριγμα της έναρξης, Παναγιώτη. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Με το που είπε ο Φαλακρός ότι ο Πλατανιάς είναι ομαδάρα και θα περάσει αέρα πατέρα, μειώνει η Παναχαϊκή για ημίχρονο. Έχουμε Πλατανιάς Παναχαϊκή 2. Άμα γυρίσει το παιχνίδι, θυμηθείτε με το βράδυ. Ένα τελευταίο δώσε, γιατί δεν γυρίζει. Θα το δω και αυτό. Να γυρίζει το παιχνίδι. Κόψε το κάπνισμα κόκκινα. Καλά, δεν καπνίζει. Δεν μ' αρέσει το πνευμόνιο. Δεν πειράζει. Πειράζει. Έλα φίλε. Λέγε φίλε. Τελευταίος. Εγώ μιλάω. Ναι. Μάλιστα. Τι κάνετε παιδιά? Ό,τι κάνουμε το λέμε. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Φοιτητής Αθήνα ηλεκτρολόγο Σάικδης. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον Κωστή την άποψή του γενικά για την ΑΕΚ, γιατί δεν είχε τύχει να βγάλω γραμμή. Κοίτα, η ΑΕΚ είναι ανεβασμένη. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ σε πτώση. Μάλιστα. Οπότε το μεγάλο φαβορί πριν από ένα μήνα ήταν σίγουρα ο ΠΑΟΚ έναντι της ΑΕΚ. Τώρα βάσει των δεδομένων του αγωνιστικού κατεβαίνει λίγο ο ΠΑΟΚ και ανεβαίνει λίγο η ΑΕΚ. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, για τη νέα σεζόν τι βλέπεις, δηλαδή πώς βλέπεις να κινούμαστε σε σχέση με φέτος? Δεν βλέπω πάλι... από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν βλέπω μεγάλα πράγματα μεταγραφές. Μάλιστα. Διαιτησία θα πάει έτσι όπως είναι. Ναι. Για τον Ολυμπιακό το ξέρουμε, το ερωτηματικό τι θα κάνει η ΑΕΚ. Φίλε, θα κάνει η ΑΕΚ, απλά θα ξέρουμε ας πούμε το Μάιο, όχι τώρα. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός το μέχρι στιγμή... Δηλαδή για την ΑΕΚ το πώς θα κινηθεί μεταγραφικά. Ναι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν θα κατακτήσει το κύπελο. Έχεις δίκιο σε αυτό, Γρηγόρη. Να είστε καλά, παιδιά. Όχι, δεν είναι δικό μου αυτό. Αυτό δεν είναι το τέλος. Ένας αεξής. Δεν το λέω εγώ μέσα. Ένας αεξής θα παρακαλάει να το πάρει το κύπελο ή ΑΕΚ να το χάσει. Φυσικά πρέπει να το πάρει. Όχι. Ένας αεξής θα πρέπει να παρακαλάει να χάσει το κύπελο. Ή τους τρόπον ώστε μην τους κοιμήσει. Δεν θα κάνει μεταγραφές άμα. Άμα το πάρει. Αν το πάρει θα κάνει. Άντε ρε Χαϊβάνι. Αχ, Χαϊβάνι, Θεσσαλονικιώτικο. Χαϊβάνι. Έχω καναταρκά με την ΑΕΚ. Τι μπρουτότα μου είσαι. Αν θα κάνει, ναι. Αν θα το πάρει, θα κάνει μεταγραφές. Αν θα το πάρει, δεν θα κάνει λοιπόν, μεταγραφές. Το εισιτήριο για την Τούμπα το κερδίζει ο κύριος Κυριφίδης Παναγιώτης. Κυριφίδης Παναγιώτης επικοινωνεί με την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία να μάθει πώς θα το πάρει. Κώστας Πετροτός και κλείνουμε. Πούντος. Α, θα πείτε τίτλους ειδήσεων. Ακολουθήσει. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι, ο Κανελάκης πάλι άδεια έχει. Πω από τι κυφίνας αυτός ο Κανελάκης, πάλι άδεια πήρε. Θα το τραβήξω το μουσί. Έχεις κανένα πρόβλημα με τον Κανελάκη? Ναι, εγώ μια φίλος μου είναι ο Κανελάκης. Εσύ δεν το μιλάς τον Κανελάκη. Εγώ μια χαρά μιλάω και φαΐ πάω και τρώω.
Τον κολλάω, ρε φίλος μου, δεν είναι. Δεν παρεξηγείται μαζί μου ο Κανελάκης, είναι φίλος μου. Μεσύ, αν πεις κάτι, θα παρεξηγηθεί. Αν πω εγώ. Ναι, γιατί δεν τον χωνεύεις. Γι' αυτό σου 500 ευρώ. Θα σε δώσω. Δώσουν 500. Σιγάρο, κουβαρτά. Να σε χωνεύω. Άσε, ρε. Εγώ αν σε έτρωγα 500 ευρώ θα με μιλούσες. Σε ποιος έφαγε 500 ευρώ. Εγώ ρωτάω τώρα κάτι άσχετο. Θα με μιλούσες. Τι να σε μιλούσες. Ξέρεις πόσοι με φάγανε λεφτά και τους μιλάω. Άσε, ρε. Τέτοιο χαϊδάνης. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Ακολουθεί Πετρωτός, Γιαλαμάς και Δήμου.